καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας χορχό πιμήνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καντουόδε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα χώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε κυρίες και κύριοι, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Όλες οι μέρες του καλού του Θεού είναι. Κώστη Ζατζαρό στο μικρόφωνο, η αφέτο μου τσουνάρα μου. Πάμε το επόμενο δύο ώρο να κάνουμε και σήμερα σούλου μου τρούχουμ και καράπι περίμ. Πάμε να βρωτοφωνάξουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η πίστη, η φλόγα. Όλα αυτά και αυτό που σκέφτεστε. Βεβαίως, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε. I'm familiar. Καλά ρε παιδί μου, και μιλάμε για Cambridge. Μιλάμε για καταστάσεις δηλαδή με την αγγλική τη γλώσσα. Τρελαμένες τελείως. Slow the match oil. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα κρίκλις. Ένα σουξουμούξου τέτοιο. How from here morning morning. Πώς από εδώ πρωί πρωί και τέτοια. Slow the match oil σε κάτω πολύ ελαιό. Και τέτοια. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει. Τώρα τις προσεχείς μέρες. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Κανένας μελαγχολικός εκεί πέρα έξω. Κανένας. Μα κανένας μόνος. Δεν μπορούμε να έχουμε φυσική παρουσία, να είμαστε δίπλα, να ανακατέψουμε τα παγάκια στο καφεδάκι μας. Αν πίνουμε κρύο, αν πίνουμε ζεστό, τις φουσκάλες, να πάρουμε την τζούρα, να σε χτυπήσουμε στην πλάτη, να μας πεις αυτό που θέλεις. Δεν μπορούμε να είμαστε διαζώσεις με φυσική παρουσία, είμαστε όμως νοερά, είμαστε ραδιοφωνικά και ομφάλιος λόρος ενώνει τα ζουμουσάκια σε όλη τη γη. Είτε είστε εδώ δίπλα από κάτω, στη Φράγκον και Σοφού γωνία, λέω το Σοφού, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στο Αραράτ, στο Χαρτούμ, μεγάλη χώρα. Εκεί δεν έπρεπε να είναι η έδρα της ΑΕ κανονικά, το Χαρτούμ. Λέω εγώ τώρα. Ε, όχι, κανονικά δεν έπρεπε. Παίζουμε με αυτούς την Κυριακή, ξεκινάει η εβδομάδα με αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωραία, συζητήσαμε, κάναμε μουχαμπέτι για μεταγραφές για τον Ατάλο. Αλλά υπάρχει όμως αγωνιστική υποχρέωση την Κυριακή το βράδυ. Άρα γαρούν τίγαρ, τιγάρτι, τιγαρούν ως ουν, οκούν, οκούν. Ρε μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα, δηλαδή δεν είναι εγώ, τι σας είσαι ο πατέρας σας ρε. Μεγάλη σκηνή, λατρεύω, ως τα τάρα. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε εδώ στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού, στους αθλητήριους. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, χωρί γούκλα. Ειδικά αυτό το διάστημα, στεγνοτήρια, Siemens. Εκπληκτικής τεχνολογίας με auto dry σύστημα. Και όποιος πάει από την ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, να πάρει στεγνοτήριο, έχει δώρο μια σκούπα. Τα λέω έτσι μελωδικά, μελωδικά τα λέω. Μία σκούπα Boss αξίας κοντά στα 100 ευρώ. Παίρνει στεγνοτήριο για να στεγνώνεις το όρο, θες να δώσεις στεγνά κάποιον φίλο. Να το στεγνοτήριο. Έτοιμος είσαι. Siemens στεγνοτήρια και δώρο μία σκούπα Boss. Την ηλεκτρονέτ που έχει κολλήσει και κινητά και κλιματιστικά και τηλεοράσεις και ψυγεία και πλυντήρια και ό,τι θέλετε. Και ό,τι θέτε. Τι θέτε, ό,τι θέτε. Όπως φυσικά για το πιο φρέσκο θαλασσινό στην πόλη, να γλύφει τα δαχτυλάκια σου, δώσε στα παιδάκια σου, δώσε τη γυναίκα, δώσε την πεθερά, ό,τι θέλεις. Όπου θέλεις εσύ τα δίνεις. Από το Αιγαίον και στο Δικητήριο 214.000 στη Λιβεριά και στο ωραίο Κάστρο 69-56-66, υπέροχα πεντανόστιμα με χώρους εστιατορίου, ζηλευτούς, πεντακάθαρα λαμποκοπάνε όλα. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Το πρωί είναι στη θάλασσα, παίζουν τάβλοι με τον Ποσειδώνα και με τις Γοργόνες, τα ψαράκια και το μεσημέρι εμβρόντιτα με βλέμμα. Τι έγινε ρε παιδιά, στο πιάτο σας, και φαγκρί και φαμπές και φαμόβ και φαπράσινο και ό,τι θέλετε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Όσο για το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, Νικολαίδης, Νικολαίδης. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 εκεί και ψωμάρες και τουρτάρες με ό,τι απεικόνηση θέλετε και με πολύ σεβασμό στον πελάτη, οικογένεια Νικολαίδη. Εκεί ο φίλος μου Βλάσης και όλη η οικογένεια δηλαδή.
Έχουν και για εσάς τα κορυφαία ψωμιά στην πόλη και το πρωί το καφεδάκι με τα σφολιωτοειδή, λουκανοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια, σουξουμούξο, ντονατάκι. Και βέβαια εκεί, όπως είπα, τα κορυφαία γλυκά στην πόλη. Όσο για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, νομίζω δεν μπορώ να το πάρω. Δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά αυτό που μου λέει ο Τσαντεγκίδης, ότι αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπεις εδώ είναι μεταχειρισμένα, αποκλείεται, είναι καινούρια. Γιατί τα πουλάς για μεταχειρισμένα, Χριστιανέ μου, μυρίζουν καινουργίλα, λαμποκοπούν. Πάνε και κλαίνε πάνω στα φτερά οι οδηγοί, χαϊδεύουν τις ζάντες, φυλάνε το τιμόνι, πατάνε λίγο την κόρνα και τους παίρνουν οι γυναίκες στους σηκωτούς. Πάμε, αγάπη μου, άσε με λίγο ακόμα να παίξω με το τιμόνι, άσε με να δω λίγο. Και βέβαια τα πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο εσείς θέλετε τα αυτοκίνητα του Τσαντεγκίδη και επαγγελματικά με καρότσες, βανάκια, αυτά τα πάντα όλα και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Απέναντι από τα τζάμπο ανεβαίνοντας στον δρόμο Γερόκαστρο, κούτρα τα τζάμπο τόσα χρόνια κάνουν διαφήμιση. Ο Τσαντεγκίδης πληρώνει, αυτοί διαφημίζονται. Απαράδεκτο. Μόλις τελειώσει ο Τσαντεγκίδης, θα πάω στα τζάμπο και θα πω: έλα εδώ, θα βάζει διαφήμιση και θα λέω: τα τζάμπο που είναι απέναντι από τον Τσαντεγκίδη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Με ξένο. Το κάνει τον. Α! Έτσι πάει. Έτσι πάει. Σταυράκι Μπαζαρέτζη, έχει κάτι, λέει: αγόρα μου, λίγο έτσι να με φτιάξει. Α, αυτά είναι, παιδιά. Ένα χιτζάζ. Τσιφτετελάκι. Να γουστάρουμε. Τα φιλιά μου στην Πάτρα, στο Καρτάσι μου, που βγαίνει και αυτό στη δουλειά, σε όλους σας όπου βρίσκεστε, με θετική άβρα και άλλα νερά, όχι μόνο άβρα. Έλα, φύσα το καλέμι, φύσα το ρε γάμο το πρωί-πρωί. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, να συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά. Δώσ' του! Έλα! Ναι, ναι, ναι. Άχαστο ο στίχο με τον Ναϊνάι, το ξεχνά μόνο με μικρό εγκεφαλικό. Α! Δεν πιστεύω κανένα να έχει μελαγχολήσει ποκερό λίγο, α πούμε, κάπω. Παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει και να φθινοποριάζει. Δηλαδή, το περνάμε στον τούκο το φθινόπωρο. Υπάρχει μια εποχή που είναι ανάμεσα στι δύο δηλαδή εποχέ. Από καλοκαίρι πάμε κατευθείαν χειμώνα, να Χριστούγεννα, να είναι ο Βασίλειδε. Είδα ήδη κάποιοι βγάλα χριστουγεννιάτικα βιτρίνε. Από Οκτώβρη. Όσο πάμε και το φέρνουμε πιο μπροστά, έτσι. Το φθινόπωρο, δηλαδή, στο πηγάδι ούρισε. Το καημένο το φθινόπωρο, τίποτη. Να κυτρινίσουν τα φύλλα, να πέσουν αυτά, να φθινοποριάσει λίγο χουχούλιασμα, λίγο τα ζευγαράκια αγκαλιές, λίγο αυτά. Εντάξει, θα μου πει. Καλοριφέρ και τέτοια, αέριο, πετρέλαιο, είναι σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Και έχετε και ένα δίκιο. Έχετε ένα δίκιο, έτσι, έτσι είναι. Η Εθνική τα κατάφερε, οκ. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Έπρεπε να το πάρει αυτό το μάτς. Μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος. Σαββατοκύριακο χωρίς ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι. Τι να πω. Είναι γυναίκα χωρίς ζυβή. Δύο πλάτες μόνο. Είναι τραπέζι χωρίς κρέας ή χωρίς πατάτα τηγανητή. Να το κάνεις. Α, έχω λέει καταπληκτικό από σόγια λέει έχω φτιάξει. Μπιφτέκι. Και έχω λέει, α, έχω σούσι, ομό ψάρι. Εντάξει, παιδιά έγινε. Πάμε να παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε απ' έξω. Διάφορα συνέβησαν, διάφορα και σημαντικά. Οπωσδήποτε θα διαβάσω την ανακοίνωση των συνδέσμων. Το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αυτά έτσι καλώς έχουν φωνή μέσα από το διαδίκτυο, αλλά έχουν και φωνή μέσα από την εκπομπή μας. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι σύνδεσμοι το ξέρετε. Τετάρτη από ό,τι φαίνεται θα μιλήσει ο Ρέμπε και έχει να απαντήσει σε πολλά πράγματα. Να πω το νέο της νύχτας ότι οι Lakers πήραν τον τίτλο αναμενόμενο, ο σπουδαίος LeBron James τον αφιέρωσε στον Kobe Bryant τον αδικοχαμένο από τον Ιανουάριο που είχε φύγει από τη ζωή έτσι βία αυτός και η κορούλα του με το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο. Ο φίλος του LeBron James το είχε τάξει, το είχε υποσχεθεί και εκπλήρωσε την υπόσχεση στον σπουδαίο αυτός, έναν από τους κορυφαίους που έχει δει ποτέ η γη, τον Kobe Bryant. Και έτσι οι Lakers με τον Κώστα Αντετοκούμπο τυλιγμένο με την ελληνική σημαία είναι ο πρώτος γεννημένος στην Ελλάδα και το έχουν πάρει κι άλλοι το πρωτάθλημα αλλά ήταν ομογενής ή ήταν ομογενοποιημένοι. Είναι ο πρώτος γεννημένος στην Ελλάδα αθλητής που τυλιγμένος, το ξαναλέω με την ελληνική σημαία, ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο που αγωνίζεται στους Lakers, στέφθηκε πρωταθλητής
Μετά από 10 χρόνια οι Lakers πήραν το πρωτάθλημα. Αυτά για τους φίλους του NBA, του μαγικού κόσμου. Ιδιαίτερες και εκεί οι συνθήκες, στη φούσκα. Έτσι, χωρίς να υπάρχει κόσμος στις κερκίδες. Και αυτό το μπασκετικό νόημα είναι της νύχτας. Σας το λέω γιατί υπάρχει από εκεί μεγάλο ενδιαφέρον. Τι είχαμε εμείς τώρα μέσα στο σουκού? Κάποτε εμείς, κάποτε ο ΠΑΟΚ, ό,τι δεν χρειαζόταν οι τρεις των Αθηνών, το παίρναμε εμείς. Ό,τι άφηναν αυτοί, κάτι ελεύθερους, κάτι που δεν τα βρίσκανε, κάτι που τους ξεζούμιζαν τα καλά τους χρόνια και μετά ερχόντουσαν σε εμάς. Να θυμάστε, δεν απέχουμε 50 χρόνια από τότε. Ασχέτως που αρκετοί από αυτούς ήρθαν εδώ, φάγανε καψούρα και έγραψαν και εδώ τη δική τους ιστορία, αλλά θέλω να πω ότι περιμέναμε τι θα αφήσουν οι άλλοι. Δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση η λέξη ότι άχρηστο ή ότι αποφάγια. Δεν το διάβασα και αυτό χθες. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Λέω ότι όμως οι άλλοι άφηναν, έπαιρναν τα καλύτερα τους χρόνια, τους ξεζούμιζαν, το μαζεύαμε εμείς γιατί δεν υπήρχε ο δυνατός οικονομικά ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος. Για πολλά χρόνια λοιπόν συνέβαινε αυτό. Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, ό,τι αφήνει ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, να το μαζεύουν οι άλλοι. Και μιλάω φυσικά για τον Μαουρίσιο, ο οποίος εδώ έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι πριν λίγους μήνες. Πρόσφατα είπε όχι στα 500 και πήγε εκεί στον Παναθηναϊκό με 400. Καταλάβετε γιατί λέμε πολλές φορές είχαν βρει τον καημένο τον Ιβάν και σου λέει απ, ο Λεφτάς πληρώνει αυτός 1,4, 1,3, 1,5, 1,6. Περαστικοί, τουρίστες, έτσι αλλιώς. Τα μεγάλα εγκλήματα του παρελθόντος που μας φτάσανε μία ανάσα, μία ανασούλα. Μόνο ένα βηματάκι πριν την τεράστια καμπάνα να σε πετάξει έξω από την Ευρώπη η UEFA, να σου απαγορέψει και τις μεταγραφές, αυτά που τα είδαμε σε άλλους συλλόγους, φτάσαμε μία ανάσα από εκεί. Δεν λέω ότι ο Μαουρίσιο ήταν τζάμπα λεφτά τόσα χρόνια, όχι σε καμία περίπτωση. Απλά αναφέρω ότι εδώ ήθελε πάλι 1 εκατομμύριο ας πούμε και πήγε κάτω στον Παναθηναϊκό με 4 εκατοσταρικάκια. Και χαρούμενος κιόλας. Γιατί ακούγαμε πάλι τον τελευταίο καιρό να τεράστιες προτάσεις στα λεφτά που θέλει και όχι δεν πέφτει ο Μαουρίσιο και θέλει εκεί στα 8-9 κατοστάρικα στο εκατομμύριο και έχει προτάσεις με 4 στο Παναθηναϊκό. Μήνα Οκτώβριο. Μήνα Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται για κανέναν που επιλέγει να πάει εκεί να κλάψω. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε και νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Τελειώσαμε, έφυγε από εδώ, τον ευχαριστήσαμε. Και από εκεί και πέρα που θα πάει, καθορίζει και το πώς σκεφτόμαστε. Δηλαδή τώρα το λέω ότι αν ο Βιερίνη αποφασίσει να πάει ας πούμε στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, αλλιώς θα μας φανεί από ότι αν πάει στην Αραβία ή στην Ολλανδία ή στην Πορτογαλία ή οπουδήποτε αλλού. Το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Δηλαδή έχει δικαίωμα ο οπαδός που έχει Ελλάδα το κριτήριο να κρίνει την επόμενη ομάδα και το τι θα νιώσει γι' αυτό. Ο Σάκοφ εδώ είπε όχι στα 700, 700 ήταν η προσφορά η τελευταία πέρσι και πήγε με 350 στην ΑΕΚ. Χαρούμενος κι αυτός που πήγε στην ΑΕΚ. Φωτογραφία δίπλα στο χάρτινο, δίπλα στο κλεμμένο πρωτάθλημα, με χαμόγελο κιόλας και περηφάνεια, σαν γύφτικος και πάρνη. Καμάρωνε. Όλο χαρά, όλο ικανοποίηση. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Απλά λέω, έφτασε, γιατί θυμάμαι που έβγαινε ένας ακροάτης πολλά χρόνια πριν, τον έχω χάσει, γιατί έφυγε εξωτερικό, δεν βγαίνει τουλάχιστον στις γραμμές, και μου έλεγε, Κωστή, πότε θα έρθει η στιγμή ό,τι αφήνουμε εμείς να το παίρνουν αυτοί, και πότε θα έρθει η στιγμή να τους παίρνουμε εμείς παίκτες που θα πονάνε. Η στιγμή αυτή έχει φτάσει, το βλέπετε. Ξεκάθαρο. Ωραία, από εκεί και πέρα
οι κουβέντες του αρχηγού Κρέσπο νομίζω ότι πρέπει να γίνουν ανάρτηση σε κάθε πλευρά των αποδυτηρίων, σε κάθε σημείο μέσα στο προπονητικό κέντρο, στους διαδρόμους, αυτοκόλλητα στις πόρτες, παντού, στους φοριαμούς. Μπήκε λοιπόν κάποιος κάτω από το αντίο του Βιερίνια, που παρεπιπτόντως ακόμα δεν έχει βγάλει τη φωτογραφία η ΠΑΕ από το ρόστερ και επίσης ακόμα δεν έχει υπάρξει ευχαριστήριο και αντίο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Άλλος μεταφράζει ότι είναι πολύ ενοχτός, ενοχλημένη η οικογένεια που δεν θέλει ούτε αντίο να του πει, ή ότι το θέμα θα κλείσει οριστικά όταν αποφασίσει ο Ιβάν, όταν ο ΠΑΟΚ πει την τελευταία του λέξη. Γι' αυτό στο μυαλό πολλών υπάρχει ακόμα και η ολική ανατροπή. Μήπως τελικά γυρίσει ο αρχηγός, που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά λέμε τώρα. Απαντώντας λοιπόν ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο σε μήνυμα φίλου της ομάδας κάτω από το αντίο του Αντρέ, σημείωσε το εξής και ακούστε το, παιδιά. Φίλε μου, οι παίκτες έρχονται και φεύγουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μόνο εσείς οι οπαδοί θα είστε για πάντα εκεί. Και το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να αγαπήσουμε αυτή την ομάδα ώστε να μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Πιο συγκεκριμένα, να αγαπήσουμε το σήμα, είπε, love this shield, την ασπίδα. Όταν λέμε ασπίδα, εννοεί το σήμα, το έμβλημα, έτσι. My friend, the players come, we are and we go one way or another. Only you fans will always be there. And the only thing we can do is give our best and love this shield so that it will always remain in your hearts. Ρε Κρέσπο, τι να σου πω. Τι να σου πω. Δηλαδή θέλω πραγματικά να πω μία πρόταση μόνο. Ούτε καν φανταζόμουν. Και μιλάω έτσι για μένα προσωπικά. Ούτε καν το φανταζόμουν όταν ήρθες. Θυμάμαι απλά τα μηνύματα. Πώς είναι έτσι, τι μάλλον είναι αυτό, τι δόντια είναι αυτά. Και σαν τον Νίκολας Κέιτς είναι με μουσια. Και γιατί φέραν έναν που δεν έχει στεριώσει πουθενά. Και όπου πάει ρίχνει τις ομάδες. Και άμα ήταν τόσο καλός, γιατί τον κράτησε στον Βίλα. Και πήγε στην Ιταλία και έφυγε. Και πήγε στην Ισπανία και έφυγε. Και από εδώ και από εκεί. Μια γκρίνια, μια μύρλα ατελείωτη. Και αυτός έχει πλέον καθιερωθεί σαν έναν από τους πιο σημαντικούς αμυντικούς στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός αυτού. Με την όλη του συμπεριφορά. Τι θέλεις, δεξί μπακ θες να ασχοληθώ. Μέχρι θλάση θα τρέξω. Μέχρι θλάσεις θα τρέξω. Και αν θέλετε να το πάμε και στο οικονομικό, από τους αδικημένους κανονικά. Ποτέ δεν ήταν στους πλέον ευνοημένους. Ποτέ δεν ήταν στους του εκατομμυρίου ο Κρέσπο. Ποτέ. Νομίζω 7, 6, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, αλλά ποτέ δεν ήταν Βαρέλα 1,2, ποτέ δεν ήταν Βιερίνια, ποτέ δεν ήταν Μαουρίσιο, ποτέ δεν ήταν Βέρμπλουμ, ποτέ, ποτέ. Και λέει, ο δεν θα γίνω ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο, όπως τον έχω εγώ βαφτίσει, αυτός που δεν ξέρω τι έχει πουλήσει η μπλούζα του με το νούμερο 15 στην μπουτίκ. Κάποια στιγμή θα ρωτήσω τον Πέτρο και τον φίλο μου τον Πέτρο τον Καρίδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι από τους πλέον εμπορικούς. Αυτός λοιπόν μιλάει, γιατί αυτός είναι ο επόμενος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Αυτός έμεινε τώρα, αυτός, ο Βαρέλα, ο Μάτος και από τους Έλληνες ο Γιαννούλης, γιατί πρέπει αναγκαστικά να μπει και ένας Έλληνας. Αυτές τις κουβέντες είχε να πει. Πάω τώρα να διαβάσω την ανακοίνωση των συνδέσμων. Με χαλάκι τον κόσμο όπως του πρέπει. Διαβάσαμε και την Παρασκευή την ανακοίνωση θύρας 4 για τον Βιερίνια.
Μία κουβέντα μόνο, μάλλον θα την πω μετά. Άστο, θα την πω μετά. Να μην προκαταλάβω. Λένε τα παιδιά λοιπόν, είναι όλων των συνδέσμων. Αναρτάτε στο 1926.gr. Μετά από ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών στο σύλλογο, σε αγωνιστικό επίπεδο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αποφασίσαμε να πάρουμε θέση σε κάποια ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και στα οποία ψάχνουμε απαντήσεις. Ως σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ, ποτέ δεν μπήκαμε σε διαδικασία να ασχοληθούμε με αγωνιστικά θέματα, ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με το ποιος παίκτης θα έρθει και θα φύγει από την ομάδα, ποτέ δεν μας απασχόλησαν τα συμβόλαια των παικτών και οι ρήτρες τους. Εμάς μας ενδιαφέρει όπου αγωνίζεται ο δικέφαλος να είμαστε δίπλα του και να κρατάμε ψηλά τα ιδεώδη, τις αξίες και αυτά που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα ιερά γράμματα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε γνωρίζαμε όλοι πως ήταν μια περίοδος όπου ο ΠΑΟΚ θα έκανε μεγάλες αλλαγές στο αγωνιστικό του τμήμα, καθώς η χρονιά που μας πέρασε κρίνεται αποτυχημένη. Θεωρήσαμε ότι μετά από αυτή τη χρονιά, σε συνδυασμό με ότι ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με το γνωστό θέμα των δελτίων, διοίκηση και υπεύθυνοι θα λειτουργήσουν πιο σοβαρά για να μην εκτίθεται ο σύλλογος. Κάναμε λάθος. Τόσο η διαχείριση της ομάδας, όσο και αυτή των παικτών του ΠΑΟΚ εξέθεσε και φέτος το σύλλογο, έχοντας ως συνέπεια η ομάδα να διακατέχεται από προχειρότητα και έλλειψη οργάνωσης. Εσείς που είστε υπεύθυνοι για αυτή την εικόνα, είστε υποχρεωμένοι να σέβεστε οποιονδήποτε έχει προσφέρει στο σύλλογο και να του φέρεστε όπως αρμόζει, με γνώμονα πάντα το καλό του ΠΑΟΚ. Τακτικές, έλα εσύ, φύγε εσύ, ξανά έλα εσύ, περίμενε εσύ, είναι τακτικές που μικραίνουν το σύλλογο και μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Απαιτούμε λοιπόν να πάρει άμεσα θέση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η υπεύθυνη του αγωνιστικού τμήματος για το φετινό σχεδιασμό της ομάδας. Είστε υποχρεωμένοι να μας εξηγήσετε γιατί εκθέσατε το σύλλογο και δεν διαχειριστήκατε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό πολλές υποθέσεις. Επίσης θέλουμε να μας εξηγήσετε ποιους στόχους έχει ο ΠΑΟΚ φέτος εντός και εκτός Ελλάδος, για να ξέρουμε και εμείς τι να περιμένουμε και πώς να αντιδράσουμε. Για το θέμα του αρχηγού Βιερίνια, όπως αναφέραμε πρωτήτερα, δεν είναι δική μας δουλειά να ασχοληθούμε με το τι συμβόλαιο του προσέφερε ο ΠΑΟΚ ή πόσα χρήματα ζήτησε ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση μας ενδιαφέρει ο σεβασμός προς τον σύλλογο και από τις δυο μεριές. Θα θέλαμε με τη σειρά μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε ένα παιδί που έγινε δικό μας, που μας αγάπησε και τον αγαπήσαμε και μας χάρισε αμέτρητες χαρές και συγκινήσεις. Το όνομά του έχει γραφτεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ με χρυσά γράμματα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει, όπως το γνωρίζει και ο ίδιος, η πόρτα του, σπιτιού του, η πόρτα της Τούμπας θα είναι πάντα ανοιχτή για αυτόν. Ευχαριστούμε αρχηγέ, θα τα ξαναπούμε, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ, μετατιμής, σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ. Τέλος. Έχω πει πολλές φορές, δεν συμφωνώ πάντοτε με τους συνδέσμους, όμως στη συντριπτική πλειοψηφία τα παιδιά αυτά που ο ΠΑΟΚ είναι όλη τους η ζωή, έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στον ΠΑΟΚ, οι κουβέντες τους 99,9% είναι ανόθευτες από ιδιοτέλεια, ανόθευτες από συμφέρον προσωπικό, ανόθευτες από οικονομικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις. Άρα ακούμε πάντα με σεβασμό τι λένε τα παιδιά στην κερκίδα. Αυτό. Δεν έχω φυσικά ούτε να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα, δεν έχω και κανένα δικαίωμα κιόλας να παρεμβαίνω στου λαού του ΠΑΟΚ, στου κόσμου, τις απορίες, τις ερωτήσεις, τις ανησυχίες. Πάντοτε ένα πράγμα να ρωτιέμαι στο τέλος. Αυτός που γράφει την ανακοίνωση πονάει για τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρεται, ανησυχεί? Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό μας βρίσκει ακριβώς σύμφωνους. Ταυτιζόμαστε με την ανησυχία, με το άγχος για τον πώς θα πάει μπροστά η ομάδα, πώς θα προκόψει, πώς θα αποφύγει τα λάθη. Χωρίς φυσικά να λέμε ότι γίνονται όλα λάθος ή όλα στραβά. Νομίζω ότι την Τετάρτη που θα μιλήσει ο Ρέμπε θα απαντήσει σε διάφορα, ειδικά για το πήγαινε, έλα, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος και πώς από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι χάθηκε λίγο κάπως
αυτό το οποίο ξεκίνησε αρχικά θα έχει να απαντήσει σε πολλά πράγματα. Και όπως λέει και ο κόσμος στην ανακοίνωση, πείτε μας ποιοι είναι οι στόχοι, δηλαδή με αληθινά λόγια στον κόσμο, μιλείτε, μιλήστε, εξηγήστε του, ξέρετε, ότι παιδιά, φέτος κάναμε αυτό. Μειώσαμε το μέσο όρο ή μειώσαμε τα σπάταλα συμβόλαια αναγκαστικά. Τι έγινε σε εκείνη την περίπτωση, προτείναμε αυτό, κάναμε εκείνο, έτσι, αλλιώς, αλλιώς. Ο κόσμος έχει απεριόριστη κατανόηση, αγαπά έτσι και αλλιώς το έμβλημα, αγαπά έτσι και αλλιώς την ομάδα και όπως είπαμε, δεν είμαστε ούτε Βιερίνια, ούτε Μαουρίσιο, ούτε Λιμνιός, ούτε Πέλκας, είμαστε ΠΑΟΚ. Ευχαριστήσαμε αυτούς που προσέφεραν και από εκεί και πέρα προχωράμε, νομίζω το καταλαβαίνετε. Τώρα, για αυτούς οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν που πήγε ο Μαουρίσιο στον Παναθηναϊκό. Το ξαναλέω πριν πάμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αυτά που εμείς θεωρούμε μη απαραίτητα πλέον, τα στελέχη, αυτούς τις μονάδες, να πηγαίνουν στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, οπουδήποτε. Είναι ενδεικτικό το πόσο έχει μεγαλώσει ο σύλλογος. Ενδεικτικό. Επίσης, τσεκαρισμένο και γραμμένο και από τους Πορτογάλους και από τη Ρέκορτ, όχι στα 7 εκατομμύρια της Πόρτο, δηλαδή πόρτα στην Πόρτο και στα 7 εκατομμύρια έριξε η ομάδα την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ήρθε πρόταση από την Πόρτο και τον Κοσεϊσάο για 7 εκατομμύρια στο Γιαννούλη. Γενναίο όχι. Παιδιά, έχω ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ στην Ευρώπη. Ένα από τα καλύτερα. Όχι στα 7. Λίγα τα 7. Όχι. Αλλά τα θεωρώ σε σχέση με αυτά που μπορώ να πάρει λιγότερα από αυτά που θέλω. Για να πουλήσω τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπακ. Να βάλετε και τον Τζιμίκα. Θέλετε και τον Τζιμίκα. Βεβαίως δεν έχω τέτοια ζητήματα. Και έναν από τους καλύτερους Ευρωπαίους. Άρα θα ματώσει για να τον πάρεις. Άρα η ρήτρα τι λέει, 10. 10. Στα 7 όχι. Και Κυριακή 8.30 με την ΑΕΧ. Ο Μαουρίσιο εδώ, φίλε μου Αντώνη, έπαιρνε 1,2 στο χέρι, καθαρά. Και βέβαια η ομάδα τον περίμενε όλο αυτό το διάστημα που ήταν τραυματίας, κανονικά. Εννοείται ότι οι παίκτες εδώ και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο στις μεγάλες περιπέτειες που πέρασαν. Δεν κάνουμε αυτά εδώ, δεν κάνει ο ΠΑΟΚ αυτά που κάνουν άλλοι, που λένε ξέρεις κάτι, διακοπή τώρα που θα είσαι 7-8 μήνες έξω και δεν παίζεις. Κανονικά έπεφτε. Έπεφτε το χρήμα. Κανονικότατα. Τα πάντα όλα. Η ομάδα τον περίμενε, γύρισε. Βεβαίως, εγώ έχω να θυμάμαι μία συγκλονιστική παρουσία στο Καραϊσκάκης στο τελευταίο μάτς. Εκεί στο 0-1 με τον γκολ του Μιχάη. Αλλά από το 1,2 εδώ να πας στα 4 εκεί και να πεις και όχι στα 5 του ΠΑΟΚ. Όχι, δείχνει πράγματα αυτό. Δείχνει πράγματα. Ότι εδώ είχα βρει τον άνθρωπο αυτόν, έχουν. Αυτός δεν τα τσιγκουνεύτηκε ποτέ. Πάλι, αν δεν υπήρχε το financial fair play, πιστεύω ότι ποτέ δεν θα έχει αλλάξει η κατάσταση. Ποτέ, πάντα θα υπήρχαν οι Βέρμπλουμ και οι Χατσερίδηδες. Να φεύγουν τα εναμισάρια έτσι, έτσι. Και αν δεν υπήρχε αυτή η δαμόκλειο σπάθη, πιστεύω ακόμα έτσι, ακόμα. Ακόμα. Και τώρα βλέπετε, ήρθαν εξαιρετικοί παίκτες, κανένας πάνω από 500. Κουμάντος τσέπη του θα κάνεις. Όχι βέβαια. Αλλά τα πονάμε αυτά τα λεφτά. Βασικά πονάμε για το σύλλογο, γιατί θέλουμε να μην μπορεί καμία UEFA να έρθει να μας κουνάει το χέρι, να μας πετάξει εκτός Ευρώπης και να μας απογορέψει μεταγραφές. Αυτά. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Να πω ότι στην Ελλάς Auto Service έχετε το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 47-43-12 μεταφέρεται τώρα και στο χώρο του Βενζινάδικο εκεί στην ΠΠ, στο χώρο της Ελλάς Service, και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες
και τμήμα εχραεριοκίνησης και ελαστικών με την κορυφαία οικογένεια, με την οικογένεια Χατζοπούλου και την σφραγίδα της κορυφαίας και νούμερο ένα οδικής ασφάλειας, της Ελλάς Σέρβις, και συνεργασία βέβαια με όλες τις ασφαλιστικές, και αφήνετε και το αυτοκίνητό σας εκεί άμα χρειαστεί το βράδυ και σας δίνουν αυτοκίνητο, πώς το λένε, ασφαλείας εκεί να κινηθείτε για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Σας δίνουν άλλο αυτοκίνητο για να μην μείνετε χωρίς όχημα. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουάμε γραμμές! Πάμε! Ζουμουσού λέμε! Πινελόπη, ζουμουσού σημαίνει ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτά είναι τα αρχικά μας. Αυτό είναι το μότο, το σύνθημα, η κοσμοθεωρία της εκπομπής μας. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ είμαστε. Να υπενθυμίσω ότι όποιοι από εσάς είναι υγιείς και δεν έχουν θέματα σοβαρά υγείας, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα, σε οποιαδήποτε κλινική, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας να μπουν, να δώσουν αιματάκι, τράπεζα αίματος αθλητηρίων για τους αθλητήριους, αν θέλετε και για αλλού, δεν έχουμε θέμα, απλά έτσι έχουμε εμείς τη δυνατότητα μετά να μοιράσουμε αίμα εκεί που υπάρχει ανάγκη και χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο και τρέχουμε με τη Σοφία να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας για αίμα. Αχρίαστο να είναι το αίμα, αχρίαστο, ποτέ να μην είναι απαραίτητο, όμως υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, γι' αυτό το λέω κάθε φορά. Θα σας κλέβω έτσι 30 δευτερόλεπτα να σας χαλάω την ροή και τον ιρμό, αλλά είναι υπεραπαραίτητο αίμα στον συνάνθρωπό μας. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εδώ 8 με 10 κάθε μέρα και πολύ σύντομα θα τα πούμε, θα τα λέμε και με εικόνα. Θα σας πω τι και πώς. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Γεια σου συντριβανίσιε. Γεια σου Παυλάρα. Πάμε. ΚΑΕΡΕΣΚΑ Περμητίδο Λεβαντάρσκες Οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς και... κύριε Μαουρίσιο. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Πάντα το μυαλό σου να λαφούζω πάει ρε όταν το λέω αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί? Δεν ξέρω για νεκροθάφτη τον περνά. Λοιπόν, να ευχηθώ το Μαουρίσιο για το σκαλοπάτι που χρησιμοποίησε να παίξει μια μεγαλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Είπε, δεν δέχτηκε δεν πιστε... τα 500 και πήγε στα 400. Δεν πιστεύω να είπε τέτοια μαλαμπίπη, είπε. Όχι, Καλή επιτυχία. Κοίταξε, καλή επιτυχία. Να τον ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, για τον εαυτό μου θα μιλήσω. Τι καλή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να με κρίνει για αυτά που θα πω. Όχι, όχι. Ούτε καλή... ούτε καλή επιτυχία. Απλά να είναι υγιής. Γιατί καλή επιτυχία? Κατάλαβα. Όταν λέμε καλή επιτυχία, να έχει και την υγεία αυτό, του. Αυτό την, πάντα, την υγεία του να έχει. Αλλά γιατί καλή επιτυχία, δεν κατάλαβα. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πάντα το λέμε αυτό. Να είναι καλά ο άνθρωπος, οκ. Τώρα με έχεις μπερδέψει. Με έχασες τον ήρμό μου. Όχι, όχι. Ξαναβρέστον, έλα. Με έχεις μπουρδουκλώσει. Όχι, όχι, Παυλούκο, όχι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ. Ναι. Είναι ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο μουσαφύρης. Ο ΠΑΟΚ πάντα θα είναι ο ΠΑΟΚ μας. Οι 100%. Άλλοι όλοι έρχονται και παρέρχονται. Του Κρέσπο η κουβέντα, φίλε. Του Κρέσπο η κουβέντα, δεν άκουσες τι έγραψε ο Κρέσπο. Τώρα που τα βρήκα μη με διακόπτεις. Ναι, έλα, έχεις δίκιο, έλα. Ότι μας προσέφεραν, ότι μας προσέφεραν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα εδώ. Και μετά τον ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Σαββίδης. Γιατί άκουσα μια δικιά μας εκπομπή από το ραδιόφωνο μας το Σάββατο που θα κουνήσει το μαντήλι σε 2 χρόνια ο κύριος Σαββίδης, το άσπρο. Για όνομα του Θεού, ένας άνθρωπος ξεριζώνει την καρδιά του
για να βάλει σε νέα τούμπα τα θεμέλια, την καρδιά του, να χαιρετήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Και όσο για τον αρχηγό Βιερίνια, εάν δεν κατάλαβες τι έκανες, δικαιολογημένος είσαι. Εκείνο το ξέρει μόνο ο κύριος Σαββίδης. Ζήτα ένα συγγνώμη μονάχα. Τίποτα άλλο. Αν θέλεις να μείνεις στον ΠΑΟΚ, εφόσον είσαι ΠΑΟΚ και μια ζωή ΠΑΟΚ, όπως δηλώνεις στα βίντεο και στις αποχωρήσεις που θα φύγεις και θα κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως για ό,τι προσέφερες και εσύ. Δεν αλλάζει αυτό βέβαια. Και από εκεί πάνε κι άλλοι. Από εκεί πολλοί φύγανε. Πολλοί φύγανε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Πάντα θα είναι εδώ ο ΠΑΟΚ. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Φυσικά. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν. Έτσι είναι. Για το Σαββίδη έχω πει και το Βιερίνια. Μόνο ο Σαββίδης ξέρει το τι συνέβη και να μην βγαίνουν σε άλλες εκπομπές ορισμένοι και κάνουν αυτή τη μεγάλη μύρλα που προσφέρουν για το Φερέιρα. Δεν φταίει σε τίποτα ο προπονητής. Πάρτε το απόφαση. Αυτός ο προπονητής ήταν που σας έδωσε χαρά με την Μπεσίκτας, με την Μπενφίκα και έπαιξε και δύο αγώνες με τη Ρώσικη την ομάδα και έπαιξε μπαλάρα, Από ατυχία δεν περάσαμε. Και ένα πράγμα να θυμάστε, ότι η ομάδα ήταν λειψότατη σε εκείνα τα δύο παιχνίδια. Ήτανε, και ακόμα, τα θέλω του δεν γίνανε ακόμα. Ένα μεσοεπιθετικό και ένα εξάρι. Δύο χρόνια το λέμε αυτό εμείς, όχι πόσο μάλλον ο προπονητής. Ακόμα δεν γίνανε αυτά. Γι' αυτό ο προπονητής δεν φταίει σε τίποτε. Και όποιος θέλει να πάει να ρωτήσει τον Ρέμπερ γιατί έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Να τους απαντήσει. Έγινε Παυλούκο, κάνε επίλογο. Εμείς μαζί για μια ζωή, αυτό. Πιζή πάω, πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου Παυλάρα. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον Θοδωρή. Καλώς τον Ανδροτσόπουλο. Λοιπόν. Έλα. Μην ξαναδιακόψεις το... Όχι. Είδες, έτσι, τίποτα, έτσι, δεν ξαναμίλησα. Έτσι. Έλα. Λοιπόν Κωστή, όλα αυτά τα μεταγραφικά και τα αποχωρήσεις και οι αφίξεις είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Εντάξει, επαγγελματίας είναι παιδιά, ψυχρά να το πάρουμε. Όπου θέλει ας φάει, δεν κρατάει κανέναν. Δεν κρατάει καλά κανέναν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Europol διέταξε ένα ψάξιμο, ένα ξεσκαρτάρισμα σε λογαριασμούς. Τις τραπεζικούς λογαριασμούς που παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση με περίεργα ποσά. Ναι. Εννοείς ιδιοκτήτη ομάδας ή σε ΕΕΑ. Παντού. Μέσα στις ποινές που έχει ο έλεγχος είναι και εξής, ότι επιβάλλεται ποινή φυλάκισης σε όποιον έχει δώσει στοιχεία για κίνηση λογαριασμού χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ναι. Του ιδιοκτήτη. Έτσι. Αυτό εμένα κάπου με πάει. Κάπου με πάει εμένα. Κάτι μου θυμίζει αυτό εμένα. Ναι. Έτσι, ότι κάποιος έδωσε κάποια στοιχεία για τις κινήσεις κάποιου Καλπαζίδη, λέει, στην Ξάνθη με την υπόθεση πολιοδιοκτησίας και θέλω η ΠΑΕ να σταθεί και να το, εγώ το κάνω έκκληση στην ΠΑΕ, να σταθεί και να το ψάξει αυτό το πράγμα. Μέχρι τέλους. Η Ξάνθη που, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Ξάνθη που πούλησε παίχτη στον Ολυμπιακό. Που πούλησε παίχτη στον Ολυμπιακό. Τι έγινε. Θα τρελαθούμε τώρα. Η Ξάνθη τώρα. Τι έγινε παιδιά. Παιδιά τι έγινε. 16 χρονών ταλέντο λέει και το δώσε σε αυτόν που την έριξε κατηγορία. Ταλεντάρα. Δηλαδή την δίνεις το καλύτερό σου ταλέντο σε αυτόν. Μπράβο. Που λέει ότι ανήκεις αλλού. Σε αυτόν που σε έριξε στη Β' Εθνική. Σε έριξε κατηγορία. Κυρία Μαρούπα, αρκούδι δε σούξου μουξου. Τι έγινε τώρα ρε παιδιά. Τώρα μούχτη. Όχι, θα με ενδιαφέρει. Όχι, μισό λεπτό. Η Ξάνθη ας κάνει ό,τι θέλει, ας πουληθεί και ίδια στον Ολυμπιακό. Δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Μας νοιάζει για το δικό μας το σπίτι. Μα για αυτό δικό μας μιλάω. Είναι καλό την ΠΑΕ να την ψάξει τη δουλειά. Μα αυτή η ιστορία. Έχει ψωμί η δουλειά εδώ. Αυτή η ιστορία. Έτσι, εμάς πέρσι μας ρήμαξε, πώς το λένε. Αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία πέρσι μας διέλυσε ψυχολογικά, αγωνιστικά, τι θέλει. Να ψαχτεί σε βάθος. Τώρα τι. Και το δεύτερο που θέλω. Τώρα ναι, τίποτα, και το δεύτερο που θέλω να πω, να μην σου κρατάω τη γραμμή, είναι η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Το είδα. Ο κύριος Εξαδάκτηρος. Το είδα. Που έριξε, ναι. Ναι, που έριξε την ευθύνη στο παντού του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
Στη φιέστα που του Γαύρου δεν είχε, δεν βγήκε να μιλήσει στη φιέστα του Γαύρου όταν μαζεύτηκαν. Δεν άκουσα κουβέντα, Κωστή. Πουθενά. Κωστή, δεν άκουσα κουβέντα. Η έκκλησή μου είναι η εξής. Στο επόμενο παιχνίδι, και αν μπορεί να γίνει, θα γίνει, θα κάνει τώρα αυτό. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι το δικό μας εδώ. Μαζευτούμε 2, 3, 5, 10 χιλιάδες γύρω-γύρω από το γήπεδο, πιασμένοι χέρι-χέρι να στηρίξουμε την ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη και όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται, έτσι θα φύγει και ο άλλος θα κάνει και έχει πρόβλημα με την καρδιά του και δεν μπορεί να φύγει από τη Ρωσία. Είναι ο καθένας λέει ό,τι μπαρούφα θέλει, φίλε. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Λοιπόν, ότι μπορεί ο καθένας να ανοίξει το στόμα του και να λέει ό,τι θέλει. Να στηρίξουμε την ομάδα γιατί φέτος ο πόλεμος θα είναι λυσαλέος. Και φέτος. Σας το λέω να το ξέρετε. Το λέω σήμερα, πώς έχουμε σήμερα 12 του μηνός. Ο πόλεμος φέτος θα είναι λυσαλέος. Έγινε, Θοδωρή μου. Και αν δεν είμαστε δίπλα στην ομάδα, ζήτω που καήκαμε. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Ζουμουσούμε τον Κωστή. Καλό στο Μένιο. Πάμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έλα, Μένιο. Παρακαλώ, μην διακόπτεις τον Παυλάρα μας. Πάμε. Τα είπε όλα. Πάμε. Τα είπε όλα. Είμαστε μόνο ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε με τον κάθε αρχηγό μας, ούτε με τον κάθε γκολτζή μας. Που είναι, δεν είναι. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Καλή υγεία να έχετε, Λεβεντόπεδα, και καλή αποτυχία φυσικά όταν θα είμαστε αντίπαλοι, αν είμαστε. Σωστό. Έτσι. Έτσι πάει. Δεν ευχόμαστε κακό για κανέναν. Εννοείται να έχουν την υγεία τους, αλλά το καλή επιτυχία εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τι καλή επιτυχία, δηλαδή. Όχι, εντάξει, είναι αποκεκτημένα τα χείλη, τα λέγεται. Ναι. Δεν το έτσι εννοούμε. Να έχουν την υγεία τους, εννοείται, τα παιδιά, και ευχαριστούμε για αυτά που προσέφεραν, αλλά όχι, σε παρακαλώ τώρα. Μας αποσπούν την προσοχή οι καταδιαστήματα ποδοσφαιριστές μας με τις αποχωρήσεις τους, με τις υπέρογες και παράλογες απαιτήσεις τους. Έτσι. Και δεν προλαβαίνουμε να βρίσουμε αυτούς του Αττικού Λεκανοπεδίου. Δεν με αφήνετε μέσα. Είναι τόσο βρώμικοι, ρε φίλε, που δηλαδή χωρίς να κοκκινίζουνε, ενώ είναι πασαλημένοι στο μέλι, το παράνομο μέλι, μας λένε ότι εμείς τρώμε ταχίνι και έχουμε και λίγο μελάκια πάνω. Εγώ δεν μπορώ λέω, να καταλάβω τι γίνεται, ή μάλλον το ξέρουμε, και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Αυτοί οι βρωμιάριδες, αποδεδειγμένα βρωμιάριδες, να με δείχνουν εμένα και να προσπαθούν να με βάλουν και στον καλό το δρόμο. Ναι. Απίστευτα πράγματα, Κωστή μου. Κι όμως. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε, αντίπαλός μας είναι η ΤΣΣΚΑ της Ελλάδος, ο καταστροφέας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να βγαίνει αυτό στην Ευρώπη και το ποδόσφαιρο της Ελλάδας ας μην υπάρχει καθόλου. Και το έχει καταφέρει. Είναι εκεί μόνος του, όλες οι ομάδες έχουν διαλυθεί και αυτό γιατί 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο τα τσέπωνε από το κράτος. Από την ΕΡΤ που πληρώνουμε εμείς με κάθε συμμετοχή, με κάθε στυλίσκο που είχαμε τις ΔΕΗ, τα δίναμε σε αυτούς και τα πέραν χωρίς καμιά ντροπή. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αν έβγαλε 2-3 απατεώνες η Ελλάδα, όλοι διετέλεσαν πρόεδροι σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, γεια σου, Μένιο. Να σε ευχαριστώ. Τα παιδιά μας, μάλλον θα κλείσω με το ότι τα παιδιά μας στεναχωρούν ζητώντας τόσα λεφτά και αποχωρώντας. Και πηγαίνοντας αλλού με το 1/3 των χρημάτων. Φιλιά, γεια σου, Μένιο. Γεια σου, Μένιο. Αυτό είναι, παιδιά. Το λέω και στον Κωνσταντίνο που ρωτάει. 1,2 έπαιρνε εδώ ο Μαουρίσιο, με 4 εκατοστάρικα πήγε στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και αρνήθηκε πρόταση προσφάτως ξανά που τον φώναξαν με 500 χιλιάρικα. Ο Δε Σάκχοφ του κάναν πρόταση εδώ 700 χιλιάρικα και πήγε στην ΑΕΚ με 350, κάτι τέτοιο. Καλημέρα σας, ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το Γιώργη. Καλώς το παιδί. Τι μου κάνεις. Καλά, εδώ είμαι. Δεν είναι μαγνητοσκοπημένη. Εδώ. Όπως έλεγε και η Ειρήνα Βλαχοπούλου σε μια ταινία που παρίστηκε την Παριζιάνα Τζαμαφού. Κύριε Μαγορίζου και Ζάμα Φού, κύριε Τζάχου. Ναι, κανονικά. Δεν σας έχουμε ανάγκη, τέρμα και τελείωσε. Και όπως είπε ο Κρέσπο, μια σοφή κουβέντα. Οι παίχτες έρχονται έτσι και φεύγουν. Περαστικοί όλοι. Ο σύλλογος παραμένει. Το έμβλημα και ο λαός. Τέρμα και τελείωσε. Ο σύλλογος παραμένει. Το γήπεδο παραμένει. Η ομάδα ακριβώς. Το έμβλημα, η ιστορία, ο λαός, αυτά.
Όσο που είπες, να πω κάτι για την αιμοδοσία. Θα πρέπει κάποτε το κράτος να μάθει από την, και από την μία τάξη του δημοτικού και στο γυμνάσιο. Το να δίνεις αίμα δεν είναι κακό. Α, τι κακό, είμαι ίσα ίσα. Σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και είσαι καλύτερα το να δίνεις τα χθηγά να είσαι αιμοδότη 2 φορές το χρόνο. Κάνεις καλό στην υγεία σου. Φυσικά. Θα πρέπει αυτό να γίνει κάποτε μάθημα στα σχολεία, γιατί πολλοί φοβούνται μη τύχουν και δώσουν αίμα και πάθουν κάτι. Μα τι να πάθουν. Είναι με απόλυτη ασφάλεια γίνονται όλα. Μια βελόνα πετιέται, δεν έχει τώρα. Αυτά παιδιά εξηγούμε τώρα τα αυτονόητα. Έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Να τώρα, αν... στην Εθνική. Ναι. Μπράβο που απαγγέλανε όλοι τον εθνικό ύπνο. Και στον πάγκο. Σωστό. Εγώ αν ήμουν παλιά ή μετά, όποιος δεν απαγγέλνει τον εθνικό ύπνο, θα τον έκοβα κατευθείαν από την εθνική. Εγώ σε συγχαίρω για έναν άλλον λόγο, Γιώργο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μήτροβουλ, που δεν απαγγέλνει. Εδώ το έλεγε ο Πορτογάλος, Κώστα μου. Ο Ζέκα. Το είδες. Ακριβώς. Εγώ σε συγχαίρω που δεν είπες τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο και είπες απαγγέλνουν έτσι ή ψέλνουν, εξαρτάται, ένα από τα 2 ρήματα. Αλλά τραγουδάω, παιδιά, τραγουδάω το βρέχει φωτιά στράτα μου. Έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν έβλεπα την εθνική, εκείνος ο Χολέρας, Χολέρα το λέω εγώ. Εντάξει, τώρα. Να σου πω κάτι. Ο Χολέβας. Ο Χολέβας. Γεννήθηκε αλλού, μεγάλωσε αλλού. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι εκεί είναι κάπως δικαιολογημένο. Αφού ο άνθρωπος είναι απλά στα χαρτιά μόνο. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, είναι πώς νιώθει ο καθένας. Άλλος μπορεί, ρε παιδί μου, να το λέει ψιθυριστά. Ξέρω εγώ, εντάξει. Απλά εγώ βλέπω. Για το μπάσκετ, το NBA που το πήραν οι Λέκες. Το είπαμε με το που μπήκα. Ναι. Είπε για έναν έγχρωμο Νιγηριανό, ο οποίος είναι Έλληνας, πανηγύριζε, λέει, με τη σημαία την ελληνική. Είπα, ο γεννημένος στην Ελλάδα, Κώστας Αντετοκούμπο, είπα. Έτσι, και μπράβο προς τη μην του, ήταν τυλιγμένος με την ελληνική σημαία. Εμένα με ενδιαφέρει. Έτσι, στη στιγμή του πανηγυρισμού θυμήθηκε τη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Ακριβώς. Και υπενθυμίζω επίσης. Εγώ θυμάμαι επίσης το Γιάννη Αντετακούμπο που πήγε ο ομογενής Έλληνας με τη σημαία και του λέει: Βάλε μου υπογραφή πάνω στη σημαία. Και είπε: Φίλε, πάνω στην ελληνική σημαία δεν γράφουμε τίποτα. Δεν πειράζουμε, δεν αλλοιώνουμε. Λοιπόν. Θέλω να πάμε τώρα στα δικά μας. Θέλει υπομονή γιατί φτιάχνουμε μια καινούργια ομάδα. Ναι. Θέλει μεγάλη υπομονή και όπως είπε και ο Θοδωρής, υποστήριξη έξω από το γήπεδο να μαζευόμαστε ή να μαζεύονται και να ζωγραφιάσουν και την ομάδα μας. Όσο για αυτόν τον υπεύθυνο του ο γιατρός που έγραψε αυτή την ανακοίνωση. Επιλεκτική ευαισθησία. Ναι. Επιλεκτική. Δηλαδή, ναι. Η πρόκριση των original που μαζευθήκαν αυτοί και φωνάσανε και δεν γίνηκαν καμία ανακοίνωση. Yeah, στη φιέστα του Ολυμπιακού που ήταν έξω από το Καραϊσκάκης. Μαζευτήκανε ήταν τώρα, παλιά. Μιλάμε για χιλιάδες, έτσι. Πού ήσουν, μεγάλε. Αυτό μίλησε για πρόσφατα. Α, ναι. Η original τι ήταν. Εκεί, που... εκεί δεν πειράζει, φίλε. Άστο. Τέλος πάντων. Μαθημένοι είμαστε. Η Μακεδονία πας δεν είναι Ελλάδα. Μαθημένοι. Άστο. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Μην καλείτε άλλο. Εσείς οι 4 που είστε μέσα, για να πάω σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα σας. Έλα. Τι γίνεται, μαζεμένοι είναι. Καλημέρα. Παρέα, μεγάλοι είστε. Μπόλικοι είστε, μαζεμένοι. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Χριστάρα, ρε. Για να... σταματήστε, ρε. Για να σε φτιάξω, πρωί-πρωί. Θα σε δώσω χαιρετισμούς, θα σε πούν καλημέρα παοκάκια. Έλα, έτσι με παοκτσάκια να κάνεις παρέα. Ένας. Χαιρετίσματα στην Κούλα. Έλα. Παοκάρα και χειρόψωμη. Η Χάσινη θα πεθάνει. Πώς τον κάνετε παρέα αυτόν.
Λοιπόν, βλέπεις τι τραβάω κάθε μέρα εδώ. Βλέπεις. Αγόρι μου. Και γιατί σε πήρα τηλέφωνο. Για πεις ό,τι θες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη ειδονή η δικιά μας είναι τώρα, θα ανακοινώσει αυτή τη βδομάδα ο Μελισανίδης στο Βιερίνια και θα το βάλουμε να βγει φωτογραφία δίπλα στο χάρτινο που αποκαλείτε εσείς. Δεν υπάρχει, εκεί θα βάλει την τσίφρα του. Ό,τι και να βάλεις φωτογραφία δίπλα, όποιον και να βάλεις δεν αλλάζει αυτό. Το ξέρεις, αυτό θα διαφωνούμε μέχρι να πατήσουμε εμπριμέ χιόνι. Άσε που άμα πάει δεν θα πάει. Δεν θα πάει εκεί. Άμα πάει θα πάει στον πράσινο. Κυριακή έχουμε αγώνα, ε. Βεβαίως. Θα κλιμακώσουμε μέχρι την Κυριακή, ναι, έλα. Άκου να σου πω κάτι. Αυτό που είναι, αυτό που μιλάς, τώρα του στείλω στον κουκκινού πρώτη Δευτέρα του πρωί. Από κύριε καταγωγή μου θα πάω, θέλω πάρω εδώ κάτι παππούδες που έχω συγγενείς. Πώς λέγεται το χωριό, Κοκκινοπρόκης. Κοκκινοπλός είναι Ελασσόνα, Ελασσόνα. Κοκκινοπλός, και γιατί δεν λέγεται Κιτρινοπλός, πώς βγήκες εσύ έξις. Τι να κάνω, έτσι είχα βγάλει παππούδες. Έτσι είχα βγάλει. Λοιπόν, θα έχουμε κάνα στοιχηματάκι για την Κυριακή, πάω ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ό,τι γουστάρεις. Από αύριο με αυτό θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, άκου τι πρόταση θα σε κάνω. Έλα, τι θες. Αν θα κερδίσει. Λοιπόν, σας δίνω ένα γκολ αέρα. Άμα θα χάσετε με ένα 0, κερδίζει το στοίχημα εσύ. Άμα θα χάσει πάνω από ένα γκολ διαφορά, κερδίζω εγώ. Όχι. Ποιο είναι το στοίχημα. Εγώ σε δίνω. Εγώ σε δίνω. Ακόμα και το χ σου δίνω. Εγώ λέω διπλό σου δίνω και το χ. Το χ στο δίνω. Στο δίνω το χ. Στο δίνω. Είστε χαμένοι. Διαλυμένοι είστε φέτος. Άστο. Λοιπόν, γεια σου Χριστάρα. Αν το δέχεσαι. Θα το σκεφτούμε. Εδώ. Θα το σκεφτούμε μέσα στη βδομάδα. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το στοίχημα ποιο είναι. Πες το. Τη Δευτέρα το πρωί παίρνω τηλέφωνο. Ή τραγουδάμε μαζί τον ύμνο της ΑΕΚ ή τραγουδάμε μαζί τον ύμνο του ΠΑΟ. Όχι φίλε, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Θέλω να ακουστεί μέσα στο στούντιο εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια. Και εγώ θέλω την Ειρήνα ΣΑΕΚ μαζί με την Τζένιφερ Λόπες να έρθουνε βράδυ στο σπίτι. Φιλιά το τι θέλεις. Γεια σου Χριστάρα. Γεια. Τι γίνεται, τον έχουν κυκλώσει εκεί τα παοκτσάκια μου. Ναι, πέσαμε, τελευταίος εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. 11. 10 άλλα. Καλώς τις αίρες. Τις τιμημένες. Καλώς τον. Έλα. Μαζί σου κλείνουμε. Μην παίρνετε άλλο. Να πάω σε διάλειμμα. Νορμάλ ώρα. Θερμή παράκληση. Έλα αδερφέ μου. Σε ακούω. Σε ρε μου. Έλα. Κωνσταντίνε. Ναι. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ. Ούτε αγαπάμε τον ΠΑΟΚ γιατί μας έδωσε πρωταθλήματα και κύπελλα ή επιτυχίες ποδοσφαιρικές. Εμείς γίναμε ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ αντιπροσώπευε και αντιπροσωπεύει και θα αντιπροσωπεύει την αντίσταση σε αυτή τη σαπίλα της Αθήνας και γιατί αυτή η ομάδα έγινε μέσα από τη στάχτη και μέσα από την καταστροφή. Έτσι. Της προσφυγιάς. Γι' αυτό αγαπάμε αυτή την ομάδα. Και γι' αυτό αύξησε τον κόσμο της η ομάδα τόσα χρόνια, παρότι δεν πήρε τους τίτλους που της έπρεπαν, παρότι δεν πήρε τους τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που της άρμοζαν και της άξιζαν, αντί να μειωθεί ο κόσμος, αντί να συρρυκνωθεί, εξαπλώθηκε και πλήθυνε ο κόσμος με ραγδαίους ρυθμούς. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα έχει συρρυκνωθεί, έτσι, με ένα πρωτάθλημα σε 33-34 χρόνια εδώ, ο κόσμος γέννησε κόσμο. Το έμβλημα, η ιστορία, οι αξίες, οι διαχρονικές, οι αρχές της ομάδας, η καταγωγή της, όλα. Και φυσικά, έτσι, ο λαός πάνω απ' όλα. Γέννησε λαό, ο λαός. Και όχι το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Ο λαός Κωνσταντίνη είναι αυτός που μπόρεσε και βρήκε τον τρόπο να αντισταθεί σε αυτή τη σαπίλα της Αθήνας. Ο λαός είναι αυτός που ξεκίνησε... Που ξεκίνησε αυτή την πορεία της αντίστασης. Ακριβώς. Για αυτή τη σαπίλα της Αθήνας. Και τη λέω τη σαπίλα όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και γενικότερα. Όταν θα ξανασυζητήσουμε με τον στρατηγό, τον Μάκη, τον Μανάβη στον αέρα, θα σας πει εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, πώς έγινε όλο αυτό. Γιατί έχουμε κάνει κουβέντες και εκτός αέρα, πώς πραγματικά ο λαός κατάφερε να γεννήσει λαό. Και όχι ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο. Εγώ το, έτσι. Ξέρω το Μανάβη, τον ξέρω εξ αποστάσεως δηλαδή, γιατί είμαι 62 χρονών και την έζησα την ντούμπα τη δεκαετία του 70. Μπορεί να μένω στις αίρες, αλλά τη δεκαετία του 70 έμεινα Θεσσαλονίκη και έζησα εκείνες τις μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες ντούμπας τότε. Ακριβώς.
που εκεί ήταν ο Μάκης, εκεί ο ενορχιστρωτής της, της κερκίδας. Κράτησαν, κράτησαν ψηλά το Λάβαρο σε πολύ δύσκολες εποχές και οικονομικά και από πλευράς διοικήσεων και από πλευράς τίτλων. Κράτησαν την ομάδα, όχι απλά την κράτησαν, μεγένθυναν τον μύθο και τον κόσμο αυτόν να, να γίνει γνωστό στα πέρατα της γης. Και σε αυτούς γνωστούμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Έτσι. Και να πω και κάτι για αυτό που είπες προηγουμένως για το Μάκη και το Μανάβη, να πω και κάτι σε σχέση με τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στη Γερμανία για τα λεφτά, γύρισε για τα λεφτά, μιλάω σκληρά αλλά μιλάω πραγματικά, γύρισε για τα λεφτά και πάλι θέλει να φύγει ή έφυγε ή θέλει να φύγει πάλι για τα λεφτά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ψηλά, πολύ ψηλά και να μην τον αφήσουμε ποτέ να φύγει είναι το Μάκη και το Μανάβη και όχι το Βιερίνια. Ο Βιερίνια αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Αν θέλει να μείνει, ας μείνει, εμείς πάλι θα τον δεχθούμε. Το Μάκη και το Μανάβη, αυτός είναι η εμβληματική μορφή του ΠΑΟ και η εμβληματική μορφή του κόσμου και η εμβληματική μορφή της αντίστασης. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, 11. Καλή εβδομάδα, 11. Για το Βιερίνια, επειδή έρχονται ακόμα μηνύματα. Ένα πράγμα μπορώ να σας το πω, αυτό που γνωρίζω, γιατί έχω ακούσει διαφορετικές βερσιών 500. Ένα πράγμα δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ότι υπήρξε πρόταση πριν τα play-off στο εκατομμύριο, την οποία δεν αποδέχτηκε. Άρα, όσοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν του έκανε πρόταση, ή ότι η ομάδα δεν τον ήθελε, ή ότι ο πρόεδρος δεν τον τίμησε με μια σημαντική πρόταση, είναι λάθος. Τώρα, τι συνέβη μετά, όλα τα υπόλοιπα μετά, ποιος πείσμωσε, ποιος δέχτηκε, ποιος δεν δέχτηκε, τι συνέβη αυτό παιδιά, δεν γνωρίζω να σας το πω. Και ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι δεν το γνωρίζει κανένας πέρα από τους δύο άντρες. Πέρα από τον Ιβάν και τον Αντρέ, δεν το γνωρίζει κανένας. Έχω ακούσει, τι να σας πω. Μιλάμε, γράφω βιβλίο με αυτά που έχω ακούσει. Ένα πράγμα δεν αμφισβητείται. Ότι δεν δέχτηκε αυτή την μεγάλη πρόταση, δεν τη δέχτηκε. Και ενώ ήξερε ότι μετά τον περιμένει και θέση, τον περιμένει πόστο μόνιμο, έτσι, δεν την αποδέχτηκε την πρόταση. Το ότι μετά έγινε μικρότερη πρόταση, ότι δεν τον πήραν τηλέφωνο, ότι, ό,τι θέλετε μετά συζητάμε. Απλά και κάτι άλλο. Τελειώνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Την Κυριακή έχουμε αγώνα. Το τι θα γίνει με τους παίκτες που έφυγαν θα πρέπει να σταματήσει να μας απασχολεί πλέον. Εις το επανειδήν. Έτσι τελείωσαν την ανακοίνωσή τους τα παιδιά της Θύρας 4. Έτσι όλοι οι σύνδεσμοι. Εις το επανειδήν, αυτό λέμε. Και από την πρώτη στιγμή διαφώνησα οριζοντίως και καθέτως με την απαξίωση, γιατί υπήρξε μια μερίδα στο διαδίκτυο τώρα. ΠΑΟΚ, ΞΕΠΑΟΚ, fake, ψεύτικα προφίλ, αναμπουμπούλα, τύποι που μπαίνουν για να σπείρουν διχόνοια, να μας στρέψουν σε φαγωμάρα μεταξύ μας, οι οποίοι απαξίωσαν και με χαρακτηρισμούς που δεν τιμούν σε καμία περίπτωση τον ΠΑΟΚΤΣΙ. Επειδή δεν τα βρήκε, επειδή δεν δέχτηκε, επειδή... Είναι λάθος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καμία αποκαθήλωση, κανένας ευτελισμός, καμία διαπόμπευση, καμία ύβρις απέναντι στον αρχηγό. Εις το επανειδήν λέμε. Χώρισαν οι δρόμοι, δεν τα βρήκαμε αυτά. Δεν θα κουμπίσουμε τίποτα από αυτά που πρόσφερε. Όπως είναι ανέντιμο να λέμε εντάξει και τι έκανε. Όχι ρε παιδιά, όχι παιδιά, λυπάμαι. Και το τι έκανε. Και βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά τι έχει προσφέρει. Οπότε είναι λάθος. Αλλά το να ασχολούμαστε ακόμα και παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ, με το τι έγινε με τον Βιερίνια ή με τον Μαωρίσιο, είναι λάθος. Είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε ο οποιοσδήποτε παίχτης. Ακόμα κι αν αυτός είναι ο αρχηγός, ο συνυφασμένος με το αίτητο πρωτάθλημα και το ντάμπλ. Και θα βάλουμε τελεία εδώ. Θα βάλουμε τελεία. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάς Παναγιώτη, σου απαντώ πριν πάω στο διάλειμμα. Εννοείται ότι διαφορετικό θα είναι ο Βιερίνια να πάει στο Κατάρ ή στη Σαουδική Αραβία ή στην Ολλανδία ή στη Γερμανία ή στην Πορτογαλία. Είναι τελείως διαφορετικό από το να σηκωθεί και να πάει στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνεις νομίζω, έτσι. Και πιστεύω το ξέρει και ο ίδιος και δεν θα το διαπράξει αυτό. Και επίσης, άλλο Μαουρίσιο, άλλο Βιερίνια. Το τι σημαίνουν για το σύλλογο.
Και τον Μαωρίσιο τον ευχαριστήσαμε. Η συνεισφορά του πολύτιμη στο πρωτάθλημα βεβαίως. Και αυτόν τον περίμενε ο σύλλογος να επανέλθει μετά από πολύ σοβαρό τραυματισμό. Πληρώθηκε και αυτός μέχρι δεκάρας. Δεν έγινε καμία διακοπή σε οποιοδήποτε συμβόλαιο. Του έγινε πρόταση. Έτσι, μοσχοπληρώθηκε και ο Μαωρίσιο για να είναι εδώ. Τώρα για την αξία του, αν πρόσφερα αυτά που θέλαμε, τα γκολ, οι assist και αυτά κτλ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό έχω να πω εγώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καιρό έχουμε να το βάλουμε αυτό. Έλα, πάμε, όλα γιάχμα, πάμε, πάμε, πάμε. Όλα ισιάδη. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τσάτς στο μικρόφωνο με όλους εκεί πέρα έξω. Μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα, θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Με άπλα τα τραπέζια, με το δίπλα χώρο πλέον. Ο Δημήτρης Βαγγέλης έχει το κορυφαίο εστιατόριο, την κορυφαία ταβέρνα στην πόλη. Όποιος πήγε εκεί, μετά κάνει τις συγκρίσεις. Και μακράν πρώτος ο Δημήτρης. Και παντσέτα και σουβλάκι και μπιφτεκάκι και παϊδάκι και πατάτα τηγανισμένη σε φρέσκο λάδι. Και εξαιρετικά πράγματα και γλυκό χειροποίητο μετά. Τι να περιγράψουμε τώρα και τι να πούμε. 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι ο αρχικαυσοξυλάρχης στην πόλη είναι ο Φυτάς, Κωνσταντίνος Φυτάς, Όλγας 206. Εκεί λοιπόν θα βρείτε αυτό που θέλετε σε καυσόξυλο, σε κούτσουρο, αποθηκευμένο εδώ και καιρό. Και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνο και ήδη τζακιού και τα πάντα όλα. Όλγας 206, Κωνσταντίνος Φυτάς, αλλού μη ζητάς, αλλού τι κοιτάς. Κωνσταντίνος Φυτάς. Αυτά. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Συζητάμε. Θα πούμε φυσικά για το μάτς την Κυριακή με την ΑΕΧ. Αυτό θα έρθει. Θα έχουμε να λέμε τις προσεχείς ημέρες. Σήμερα συζητάμε τα μεταγραφικά. Διαβάσαμε την ανακοίνωση. Βεβαίως Δημήτρη τη διαβάσαμε. Δεν μπορούμε ξανά. Στην αρχή της εκπομπής και όλα στο πρώτο μισάωρο την ανακοίνωση του Συνδέσμων. Μικρόφωνο ανοιχτό σε εσάς. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα Βασίλης. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Βασίλης. Έλα. Ναι, Βασίλης. Έλα. Μ' ακούτε. Ναι, ξέρω, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο Βασίλης. Συγγνώμη κιόλας. Βγαίνει ο άλλος το και ακούω συνέχεια ραδιόφωνο, εξωτερικό μιλάω, Νταλίκα οδηγάω, κύριε Τσατσαρά. Τσατσαρός, ο Τσατσαρά είναι άλλος, Τσατσαρός. Ναι, δεν πειράζει. Μοιάζουν τα επίθετα. Μοιάζουν, ναι. Ναι, ξέρω και τον κύριο φίλο. Εν πάση περιπτώσει εδώ, Νταλίκα, σα πολλούμε έξω φορτηγά από την Ευρώπη και θα ταξιδεύω τώρα, είμαι Νιρεμβέργη. Νιρεμβέργη, μάλιστα. Στον δρόμο αυτό, Νιρεμβέργη Φραγκφούρτη είμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει και βγαίνει ο άλλο και λέει: εσείς, λέει, παρακαλώ, λέει ο άλλο, λέει: εγώ είμαι, λέει εσύ. Ποιο εγώ, ρε, δηλαδή. Υπάρχει δίνεση να είναι άλλο. Ναι, κάπω έτσι, δηλαδή. Λέει, εγώ είμαι, λέει εσύ. Λέτε και εσύ, εσύ. Πε το όνομά σου, ο Περικλή. Γεια σου, Περικλή, λέτε εσύ, ξέρω εγώ. Ναι, γεια σα, Κώστα. Έλα, Κώστα, μίλα, ξέρω εγώ. Ναι, λέει, λέτε εσεί, ναι, παρακαλώ, ναι, εγώ είμαι, ναι, εσύ. Ποιο εγώ που πηγαίνει, εν τω μεταξύ. Μπορεί να είμαι εγώ, ας πούμε, βγαίνω και εγώ, ναι, εγώ είμαι. Εντάξει, εγώ ακούω, δηλαδή κάπως έτσι, πλάκα αυτό, έτσι, εντάξει. Χαίρομαι, ναι, ξέρεις τι γίνεται, αδερφέ μου, θα σου πω κάτι. Ναι, ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι χρόνια στην εκπομπή. Μιλάμε τώρα για 15-20 χρόνια. Οπότε... Ναι, ναι, ακούω την εκπομπή και τους καταλαβαίνεις ναι, ναι. Από τη φωνή, εμπάσχε. Ήδη από τη φωνή, από τη φωνή. Έλα, λοιπόν. Μπορεί και κάποιος άλλος, ας πούμε, σωστό, καλό, σωστό, για σωστό. Αντώνης εγώ. Πάμε Πέτρο, λοιπόν, σε ακούμε, σε ακούμε. Ο αδερφός σας είναι Πάτρα. Ναι, είναι Πάτρα. Εγώ εντάξει από... Εγώ Πάτρα είμαι, εκεί είναι η οικογένειά μου και αυτά. Ναι. Ασχολείται με το σύνδεσμο, σύνδεσμο. Πηγαίνει, έχει πάει αρκετές φορές, δεν είναι στο σύνδεσμο όμως γραμμένος, όχι. Όχι. Ναι, γιατί έχω πάει κι εγώ, ξέρω έχει... κάποια... Ναι, έχει δει αρκετά μάτς, έχουν πάει αρκετές φορές εκεί με την παρέα, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, παρέα... Είναι πάντως, εντάξει... Αλλά είναι, καμία εντάξει. Σχέση, είναι ένας γαλανομάτης ξανθός αδύνατος, δεν... καμία σχέση. Εντάξει, δεν είναι απλά, καμία σχέση με... Άμα θα πας στο σύνδεσμο, πες Τσατσαρός, υπάρχει Τσατσαρός εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά κυκλοφορεί, είσαι μόνιμα στην Πάτρα εκεί, ζεις μόνιμα.
Στην Πάτρα. Μήκω μόνιμα στην Ταλίκα. Μήκω μόνιμα στην Ταλίκα. Είμαι αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Η οικογένειά μου εκεί είναι. Η οικογένειά μάλιστα. μου εκεί είναι. Ωραία. Το παιδί μου, η γυναίκα μου και εγώ όταν γυρνάω εκεί πάω. Εκεί είναι λοιπόν το λιμάνι σου. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Το θέμα είναι ποιο θα σας έλεγα το εξής. Είναι ασχολείται είναι σε δημόσια υπηρεσία. Μπορεί να τον ξέρω τον άνθρωπο για αυτό. Όχι, όχι. Γιατί είναι σε φαρμακευτική δουλεύει. Σε φαρμακευτική. Εντάξει, τίποτα άσο. Οπότε ναι. Γιατί πηγαίνω και εγώ σε πολλά γόρτα. Εργοστάσια τα ξέρω. Στην ΒΠΕ αυτά λέω. Τον άνθρωπο λέω, σε ακούω τώρα που είναι, λέω στην Πάτρα, γιατί σας ακούω συνέχεια. Λέω, κοίτα, ο άνθρωπος... Είναι φαρμακευτικός επισκέπτης, δεν είναι. Τίποτα. Έγινε. Τίποτα, λοιπόν, ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Που σας άκουσα και... Καλό δρόμο, καλό δρόμο, να προσέχεις, φίλε. Άντε, άντε, χαιρετώ. Παρέα για τους οδηγούς, μεγάλη, έτσι, το ραδιόφωνο. Ειδικά με το ίντερνετ, τώρα μας ακούτε, μπορεί να μας ακούτε, είδε το άνθρωπο τώρα είναι στην Ιρεμβέργη, ας πούμε. Πάρα πολύ καταπληκτικός ο ακροατής. Πες μας λίγο πώς τα βλέπεις τα μεταγραφικά. Ναι, το μάτς Κυριακής. Τι γίνεται, τις εξελίξεις γενικότερα. Πιστεύεις απ' τα πει όλα ο Ρέμπε. Πάρα πολύ γλαφυρός ο ακροατής. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Μουγκός. Μας τα λες με το βλέμμα. Πάμε. Εδώ. Εγώ είμαι. Εσύ έριξες δύο. Καρατιά. Ανάποδη καρατιά. Έλα! Έλα! Ακούγεται? Βεβαίως, δυνατά και καθαρά, φίλε. Καμπανίσιος, καμπανιακός. Είναι η άκρος ραδιοφωνική τυχομηθεία. Ναι, ποιος, εγώ, ναι, εσύ. Α, εγώ, ξέρεις, το Θεός, δηλαδή, μιλάμε. Μόνο στο ραδιόφωνο συμβαίνουν αυτά. Μόνο. Πουθενά άλλου. Μόνο. Γιατί δεν βλέπεις ποιος είσαι κι αν είσαι εσύ, κατάλαβες. Εγώ, εσύ. Εγώ ποιος είμαι. Αυτός ένα μηδέν. Με πρόλαβες πριν τα πρώτα τα δεύτερα διόδια των Μαλγάρων. Ναι. Πάλι στον δρόμο είμαι. Τέλειος. Είμαι συνάδελφος του αδερφού σου παρεμπιπτόντος. Μάλιστα. Αυτό ότι σταματάμε εκεί την κουβέντα. Μέχρι πού φτάνεις εκτός έδρας, μέχρι πού πηγαίνεις? Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν Αθήνα. Αθήνα. Φτάνεις Αθήνα. Έχεις τομέα Αθήνα. Έχω όλη Ελλάδα. Άτε ρε φίλε. Μάλιστα. Άστο το συζητήσω από κοντά. Μάλιστα. Σε ακούμε. Απλά επειδή βρισκόμουν Αθήνα και κυκλοφορούσα με το αυτοκίνητο και άκουγα ραδιόφωνα. Ναι. Παιδιά, κουβέντες, εκπομπές αφιερωμένες μόνο στη φυγή Διερίνια. Μόνο. Ναι, ναι. Εκπομπές. Έλεγε ο άλλος, έμπαινε κανένα δικό μας και εδώ κανένα έμπαρκος. Να ξέρετε, ο Ολυμπιακός εκείνον τον. Βρέαστε αυτό τώρα. Εμείς πάμε για τον Μόνο. Και για τον ΠΑΟΚ. Μόνο, δηλαδή, μόνο. Το πρόβλημά τους είναι να ο ΠΑΟΚ. Και να μιλάνε μόνο εναντίον. Αυτό. Ναι. Όπως το λες, επειδή σου είπα κάτω έχω κόσμο, όπως το λες, ο καημός τους πώς θα δημιουργήσουν εδώ. Εσωστρέφεια, αναμπουμπούλα, φαγωμάρα. Έτσι. Ο καημός τους, μα ο αντίπαλός τους, αδερφέ, είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Το γνωρίζουν, κατάλαβες. Ναι. Θέλουν να τον διχάσουν και κάθονται δικοί μας εδώ πέρα που έχουν φαγωθεί με το Βιερίνια, με το Μαουρίτσιο, γιατί δεν έπαιξε ομάδος, που σκοπό έχουν να βάλει τον Αβέλ και συνεχίζει όλο έτσι, γιατί δεν έκανε αυτό και είναι σωστό αυτό και να δείτε να μας πει και να μας πει. Ναι. Παιδιά, ηρεμήστε, πιστέψτε στην ομάδα, ακολουθήστε την ομάδα όπως την ακολουθούσαμε τόσα χρόνια. Κανένας μας δεν έγινε πάω για τα κύπελα και για τα πρώτα, δεν το ξεχάσετε αυτό. Όχι βέβαια, δεν το ξεχνάει ο κόσμος. Απλά άλλο οι απορίες, αδερφέ, έτσι, και άλλο η εσωστρέφεια και η μόνιμη γκρίνια του, καταλαβαίνουμε, έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό, ότι θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει χωρίς να τρώμε τις σάρκες μας μόνοι μας, έτσι. Αμα αυτό κάνουμε. Λάθος μεγάλο. Δημιουργούμε πρόβλημα από το τίποτα και ψάχνει ο καθένας να βγει και να πει. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ραδιόφωνα και εφημερίδες και πρόθυμοι. Η δουλειά τους είναι πρόθυμοι. Να κάνεις το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με αυτά του ΠΑΟΚ, έτσι. Πρόθυμοι. Και κανένας δεν ασχολήθηκε με τον αίτητο ταμπλούχο, αίτητο πρωταθλητή και ταμπλούχο, είναι το ενδεικτικό γιατί δεν πρέπει να τους ακούσεις και να τους ακολουθείς. Πρέπει να ξέρεις όταν λέει κάποιος μια άποψη, ποιος τη λέει και για ποιο λόγο τη λέει και κατά πόσο θέλει να σε παρατηρεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Για λίγο, σταματήστε, ούτε θέλω να ακούσω το ρέμπε. Ξέρω η ομάδα κάθε χρόνο, όλες οι ομάδες, οι τρεις τουλάχιστον οι πρώτες, με τις επενδύσεις που κάνουν, τις προσπάθειες που κάνουν, χτυπάνε το πρωτάθλημα. Βγήκε ο Μελισανίδης να εξηγήσει για ποιο λόγο, αν θα πάει και πρωτάθλημα ή όχι. Βγήκε κανένας Μελισανίδης. Εγώ δεν σου λέω για τον Ολυμπιακό, που και για αυτόν είναι αυτονόητο, γιατί όλοι για τους τρεις είναι αυτονόητο. Ναι. Βγήκε κανείς να πει για ποιο λόγο έδωσε ο Άρης 1,3 για να πάει 1,6 πόσο έδωσε για τον Φετφαντζίδη, για τον Γκαρσία και γιατί τώρα τ' άλλο.
Όχι. Ζητάνε δική μας να απολογηθούμε γιατί ο Μαουρίτσιο δεν υπέγραψε στον ΠΑΟΚ με 800 και θα υπογράψει να δίναμε 400. Υπέγραψε, όχι θα υπογράψει. Υπέγραψε. Για ποιο λόγο να υπογράψει, να μην υπογράψει ποτέ. Και ο Βιερίνια. Η ΠΑΕ κρατάει, παρόλο που είναι μια σκακέρα και είναι ένα παιχνίδι σκάκι, κρατάει μια περίεργη στάση, μια πολύ ενδεικτική στάση. Το γεγονός ότι ο Βιερίνια δεν βγήκε ακόμα από την... Από το ρόστερ, από το επίσημο site. Ναι. Και ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση ευχαριστήρια και αποχαιρετιστήρια. Ναι. Τι θεωρούν δηλαδή, ότι αν θα, ο ΠΑΟΚ, όταν ο Βιερίνια σταματήσει να είναι από τον ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ δεν θα τον ευχαριστήσει? Όχι βέβαια. Και η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Οι οπαδοί είδες την γράψαν, φίλε, στο Ιπανιδίν. Σημαίνει κάτι, ότι μπορεί να χωρίσουν οι δρόμοι μας τώρα για τον Α ή Β λόγο επειδή δεν τα βρήκαμε, αλλά η ιστορία δεν ξεγράφει. Και κάποια στιγμή θα υπάρξει επιστροφή. Θα εξαρτηθεί βέβαια που θα πάει να παίξει τώρα, έτσι. Είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο έχει τη δική του σημασία. Το καταλαβαίνεις. Αλλιώς αν να πάει να παίξει. Είναι, αλλά αλλιώς είναι να πάει να παίξει το Γαύρο τώρα, αδερφέ, στο Βάζελο και στην Χάρτινη, και αλλιώς είναι να πάει να παίξει. Έχει. Πώς, για τον κόσμο το λέω, έτσι. Για τον κόσμο το λέω. Θα είναι τελείως διαφορετικό να πάει στην Αραβία ή στην Ολλανδία ή στην Πορτογαλία να παίξει. Και όχι απέναντι σε αυτούς που τόσα χρόνια τους έχουμε αντιπάλους και έχουμε υποστεί διάφορα από αυτούς. Κατάλαβες. Έχει τη δική του σημασία, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω εγώ. Είναι αυτονόητο. Έτσι. Αυτά, λοιπόν. Πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν. Καλό δρόμο. Χαιρετώ. Φιλιά. Ψιλοβρέχει. Ψιλοβρέχει. Καλύζει, προσέχει. Προσοχή. Προσοχή. Τα λέμε στην επιστροφή αύριο. Προσοχή. Χαιρετώ. Προσοχή. Είμαστε συνοδηγοί σας. Ειδικά εσείς που φεύγετε εκτός. Έτσι, οι φαρμακάδες, όπως το λέω χαϊδευτικά εγώ. Γενικά, εμπορικοί αντιπρόσωποι που πηγαίνετε εκτός έδρας, είμαστε δίπλα. Στη θέση του συνοδηγού. Βάλτε το ραδιοφωνάκι, βάλτε τον αθλητικό λίμπερο. Σας κρατάει παρέα όλη μέρα με τις εκπομπές και εμείς και οι υπόλοιποι. Πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Στελάρα. Τι γίνεται, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, συζητάμε. Καταρχήν, Κωστή, επειδή οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη τους, οι πολύ έξυπνοι από τα λάθη των άλλων. Σωστό. Επειδή. Σωστό. Εμείς τον Ιβάν τον αγαπάμε όχι γιατί έχει λεφτά, γιατί είναι κύριος, φίλε. 150%. Δηλαδή. Και, λεφτά να μην είχε, πάλι θα τον αγαπούσαμε. Ναι, για τον τρόπο που. Όλη η συμπεριφορά, όλη η προσφορά του, όλη η αγάπη που δίνει. Μην το συζητάς. Γι' αυτό και έχει τρελαθεί, την παίρνει. Υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ακριβώς. Κάποιοι πήγαν να εκμεταλλευτούν ότι έχει αυτά τα λεφτά και την αγάπη για τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε. Χειροπιαστά, απτά αποτελέσματα. Όπως το λες. Με ρωτάει από κάτω το πρωί ο Μπουγατσατζής. Καλά, λέει, πήγε. Ο Μαωρίσιο, λέει, πήγε εκεί, λέει, με 4. Ναι. Εμείς, λέει, τι του δίναμε. Λέω 1,2. Και τι ήθελε. Ήθελε, λέω, 8, 9, 1, ξέρω εγώ πώς ήθελε. Καλά, λέει, εκεί, γιατί πήγε με λιγότερα. Δεν θα τελειώσει η κουβέντα, του λέω αυτή. Πρέπει να πάω για εκπομπή. Μα λέει, πώς. Πώς, έλατε, πώς. Σου λέει, εδώ αυτός πληρώνει τον κορόιδο, κατάλαβες. Δεν πάει έτσι όμως, φίλε. Δεν πάει. Γι' αυτό το έχω ξαναπεί, εγώ το έχω ξαναπεί κι άλλοι. Αυτό που έκανε ο Γκαρσία, να βάλει πρώτα την υπογραφή και μετά να πει το ποσό, ίσως να είναι ο μοναδικός στον κόσμο και έδειξε πόσο αγαπάει αυτά τα 4 γράμματα και πόσο αγάπησε αυτό το σύλλογο, φίλε. Στελάρα μου, το έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ πριν ξεκινήσει όλη η φασαρία με το Βιερίνια, το είπα χωρίς να ξέρω τίποτα. Το ξαναλέω. Μέσα στην γενικότερη αναπουμπούλα που είπα. Μπες μέσα, άνοιξε την πόρτα πριν τις διαφωνίες, πριν ξεσπάσει όλο αυτό. Το θυμάσαι, είσαι κάθε μέρα Κροατής. Που είπα, μπες μέσα, φέρ το χαρτί, πρόεδρε. Και θα σε αδικήσει ο Πόντιος που θα το ρίξει στο φιλότιμο και θα δείξει ότι. Να εδώ το σπίτι τα play-off, να βάλουμε την ομάδα στο μέλλον και μετά βλέπουμε. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, πρόεδρε, δεν είναι ούτε 30 δευτερόλεπτα. 30 έτσι. Δευτερόλεπτα είχα πει, με λένε ρομαντικό και περίεργο. Έτσι κάνεις, φίλε. Και να σου πω και κάτι, ρε Στέλιο. Δεν πήρε και λίγα χρήματα ο Βιερίνη αυτά τα χρόνια εδώ, τα τρία. Κωστή, αυτό το επόμενο που ήθελα να πω, εγώ έχω διαρκείας από τότε που ήταν με το Ζαγοράκι, που βάλαμε πλάτη όλοι όσοι μπορούσαμε να στηρίξουμε την ομάδα και όσο μπορούμε τη στηρίζουμε και με φανέλες και με διαρκείας και απ' όλα. Ξέρω και πάρα πολλούς που ενώ δεν έχουν δουλειά, απ' αλλού κόβουνε και παίρνανε εισιτήριο για να πάνε στο παιχνίδι. Μην το συζητάς. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ που στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Και κάποιοι, ενώ έχουν λύσει το οικονομικό πρόβλημα της ζωής τους, δεν ξέρω τι τους πιάνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι τους πιάνει, ρε φίλε. Nice. Πραγματικά, τώρα, δηλαδή, αυτό το ερευνήσει η επιστήμη ότι πού μπορεί να χορτάσει το μυαλό του ανθρώπου.
Τώρα, η παράμετρος η άλλη που λέει ότι δεν ήταν θέμα χρηματικό και ήταν θέμα προπονητή, θέμα συμμετοχών, θέμα ρόλου, θέμα αυτό, δεν το ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά διαφώνησαν σε αυτό το σημείο. Τι ρόλο θα έχει, πόσο χρόνο θα παίζει, αν θα είναι βασικός, τι θα γίνει με τον προπονητή, αυτά δεν τα ξέρω, παιδιά. Τι να σας πω, ότι ξέρω, έχω ακούσει 100 διαφορετικές. Άμα είσαι αυτός που πρέπει να είσαι, ποιος θα σε βγάλει μέσα την εντεκάδα. Το οποιοδήποτε, ο Πασχαλάκης είχε μπει και δεν ξέρω να βγήκε. Ο Γιαννούλης μπήκε τώρα και δεν ξέρω να βγήκε. Ποιος θα το βγάλει. Δεν είναι μόνο αυτό, Στέλιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η κουβέντα, ξέρεις ποια είναι. Παιδιά, εγώ είμαι εδώ στρατιώτης. Μισή ώρα, μισή. Αριστερό μπακ, αριστερό. Εξτρέμ, εξτρέμ. Εμψυχωτής, εμψυχωτής. Και ο χρόνος περνάει για τον καθένα. Είναι αδυσόπιτος. Ακόμα και για τους πιο μεγάλους. Και ο Βιερίνα πραγματικά υπήρξε σπουδαίος. Γι' αυτό είπα, εγώ δεν θα ανεχτώ στην εκπομπή μου τώρα. Τι θα κάνετε αλλού, αλλού μπορώ να βγαίνω και να τον διασύρουν το Βιερίνια. Είπα, εγώ δεν θα ανεχτώ εδώ πέρα κανένας να ιδρύσει ή να μειώσει, να αποκαθιλώσει τον αρχηγό. Θέλω να είμαστε έντιμοι, παντελονάτες αυτά που λέμε. Ασχέτως που το διαζύγιο δεν είναι αυτό που, το τέλος δεν είναι αυτό που έπρεπε. Έτσι, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό. Βέβαια. Κωστή, και όσον αφορά για το κλείσουμε λίγο να... Αυτό που είπες εσύ εγώ είναι όπως είναι ο πιο σύντομος διάλογος στις τουαλέτες που πας να μπεις μέσα, χτυπάς την πόρτα και στο εξωτερικό ξέρεις άμα είναι Έλληνας μέσα. Άδερ! Άδερ! Γεια σου Στελάρα μου! Γεια σου Στελάρα μου! Γεια, γεια! Πάμε, πάμε εδώ! Καλημέρα σας! Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4 ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θυμίζω ότι για τις αιμοδοσίες, γιατί μου έρχονται μηνύματα. Μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Λέτε για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων. Θα ξανακάνουμε εμείς την ομαδική αιμοδοσία όπως το κάνουμε πάντα, είτε στο ΝΑΟ, στην Τούμπα, είτε στο ΑΧΕΠΑ. Αλλά μεμονωμένα μπορείτε να μπαίνετε και να δίνετε αίμα. Δεν θέλετε για τη δική μας ομάδα. Όπου θέλετε, παιδιά. Δεν πάμε να μαζέψουμε like. Δεν είμαστε φωτομοντέλα να μαζέψουμε like και αντίχειρες. Έτσι, πάμε να σώσουμε ζωές συνανθρώπων. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Το ότι έχετε την υγεία σας και μπορείτε να χαρίσετε ζωή σε έναν συνάνθρωπο. Αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, έλα. Κωνσταντίνε, καταρχάς, θέλω να διαφοροποιηθώ. Βεβαίως, πες μου. Το πρώτο που θα πω είναι ότι η χρονιά η περσινή, κατά τη γνώμη μου, ήταν πετυχημένη. Α, να διαφοροποιηθείς όσον αφορά στην ανακοίνωση των συνδέσμων, εννοείς. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν πετυχημένη γιατί μέσα από αντίξωες συνθήκες, με μια αλλαγή προπονητή και μάλιστα σε καθοριστικό σημείο, κατάφερε να βγει δεύτερος και να κάνει πρωταθλητισμό. Ήταν και πρώτος και μετά πήγε δεύτερος. Που σημαίνει ότι αυτό είναι η συνέχεια που θα πάει και παρακάτω. Δεν είναι να παίρνουμε συνέχεια τα πρωταθλήματα. Είναι να κάνουμε τον πρωταθλητισμό που σημαίνει να είμαστε πρώτοι κάποιες στιγμές ή και για όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει κάνω πρωταθλητισμό. Δεν σημαίνει παίρνω πρωτάθλημα κάθε χρονιά και είμαι πετυχημένος. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορούμε εκεί μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος και εγώ συμφωνώ με το εξής. Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, παντού αποτυχία. Και στα τρία. Ναι. Αλλά αυτό που δεν νομίζω ότι έχει σώζεται... να κάνει όμως με συγκεκριμένα δεδομένα. Ναι, με ένα καινούριο αυτό... προπονητή. Ναι, ναι, μετά οι παράμετροι είναι... Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε πολύ για τους λόγους. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν αποτυχημένη η χρονιά κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, το δεύτερο, είναι η άποψή σου και αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί οι παίκτες που πάνε στις άλλες ομάδες και με λιγότερα χρήματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν μια εκδικητικότητα. Δεν είναι θέμα επαγγελματισμού, είναι θέμα το ότι αισθάνονται ότι ρίχτηκαν ενώ ο ΠΑΟΚ τους έχει συμπεριφερθεί απόλυτα καλά. Τι λες τώρα, ειδικά μετά από μεγάλους τραυματισμούς, επίτρεψέ μου τη διακοπή, μετά από πολύμηνη απουσία που εξακολούθησαν, καμιά διακοπή συμβολέου δεν έγινε, καμία μείωση, τίποτα. Πήραν τα λεφτά τους, όλα, δεν είμαι ούτε στο λογιστήριο της ΠΑΕ, ούτε από την τσέπη μου βγαίνουν. Περιγράφουμε την πραγματικότητα, παιδιά, έτσι. Ναι. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι επειδή ακούω ότι αν έπαιζε ο ένας, αν έπαιζε ο άλλος θα είχαμε προκριθεί. Θέλω να θυμηθούμε όλοι,
με ποιες ομάδες αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη τις προηγούμενες χρονιές και αν αυτοί οι παίκτες παίζανε. Δεν είναι τόσο απλό. Όταν θέλουμε να βάλουμε τους παίκτες που δεν παίξανε για να προκριθούμε, ας δούμε ότι αυτοί οι παίκτες που δεν παίξανε, παίξανε σε άλλες χρονιές, ναι, με ευρωπαϊκά παιχνίδια που ουσιαστικά ήταν κατώτερες οι ομάδες. Ναι. Και αποκλειστήκαμε. Αποκλειστήκαμε, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δεν ξέρουμε πώς θα παίζανε, αν παίζανε. Το θέμα μας είναι, μπορούμε να φτιάξουμε την καινούργια ομάδα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος για μένα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει γίνεται. Να φτιαχτεί μια ομάδα. Αυτό γίνεται. Με νεανικούς φρίγους, ναι, και με δυναμική που κυριολεκτικά, ναι, να είναι της επόμενης πενταετίας. Δυστυχώς οι υπόλοιποι απογοητεύονται γιατί έκλεισε μια περίοδος που τελείωσε το παρελθόν. Πάμε στο μέλλον. Και το παρελθόν, γιατί ακούγεται και αυτό, τα πολλά λεφτά δεν έπρεπε να τα δώσει. Μα έπρεπε να τα δώσει. Γιατί μετά, με αυτά τα πολλά λεφτά, έφερε παίκτες που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, παίξανε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά δεν ήταν όμως παίκτες που θα είχαν μέλλον. Ήταν παίκτες έτοιμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Το επόμενο βήμα είναι όμως να φτιάξουμε την καινούργια ομάδα. Σωστό. Για χαρά. Να σε καλά, φιλάρετε. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς στον Άκη. Έλα. Μη λες όνομα, ρε. Μεταξύ μας δεν είμαστε. Μεταξύ μας. Έλα εσύ. Αφού γνωριζόμαστε εσύ, χρόνια τώρα. Εγώ. Έλα εσύ. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Έλα. Και εγώ. Πάμε. Σ' ακούω. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, ο φιλάρετος έχει 1000% δίκιο. Έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι. Και όχι να βγαίνουν και να λένε τη μύρλα τους μερικοί. Όλοι, περισσότεροι όλοι, στα ραδιόφωνα. Μόνο που στεναχωρέθηκαν οι Παναθηναϊκοί. Και λένε, καλά, ό,τι αφήνει ο ΠΑΟΚ τα παίρνουμε εμείς. Εντάξει, αυτή όμως είναι η αλήθεια. Εμείς δεν λέμε ότι είναι κακός παίκτης ο Μαουρίσιο, αλλά τον παίρνουν αφού ο ΠΑΟΚ πήρε τα καλύτερα από αυτόν στα 32, στα 33. Και μετά από ένα βαρύ τραυματισμό. Να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πούμε μόνο για τους παίκτες που έχουμε. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι φεύγουν. Εκτός αυτού. Και ποιοι φύγανε. Ναι. Επειδή το αναφέρεις, γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι. Ναι. Καταρχήν, εμείς με την αξία μας παίρνουμε κύπελλο πρωτάθλημα. Οι άλλοι με τους γαβαλάδες τα παίρνουν. Είπαμε, ένα δικό μας, 50 δικά τους. Την αξία αυτή που είναι έχει. Η αξία τους, ένα δικό θα μας, τα παίρνουν. Ένα δικό μας ισοδυναμεί με 50 δικά τους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό λέμε εμείς. Άκουσε λίγο. Και ο Ιβάν θα φύγει τώρα, όχι σε 2 χρόνια. Θα φύγει και μετά θα φτιάξει το γήπεδο. Ευσεβείς πόθη. Αυτός είναι ο καημός τους, φίλε. Πάλεψαν με κάθε τρόπο για να φύγει. Όσο τον πολεμάτε, τόσο πεισμώνει ο Πόντιος. Τόσο πεισμώνει. Ξέρεις, καμιά φορά ο Γιώργος ακούει αυτές τις εκπομπές για αυτούς εδώ πέρα τους μπερδεμένους. Το ξέρουμε ότι ακούνε. Το ξέρουμε ότι ακούνε. Εμείς την άποψή μας τη λέμε. Και ξέρουν ότι εδώ είναι καθαρή η άποψη, ανώδευτη. Και του κόσμου που βγαίνει και αυτού που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Δεν υπάρχει καμία γραμμή. Και αυτά που είπε ο Θοδωρής, όλοι κοντά στην ομάδα. Ακριβώς. Και πούσε, Καραγιάν, μην νομίζεις ότι με έκοψες, δεν είχα πάρει τηλέφωνο. Άντε να μην. Καλημέρα. Γεια σου, Άκη. Γεια. Αυτό με τα κοψίματα. Πού τηλεοπτικά, πού όχι τηλεοπτικά, θα κάνουμε Web TV. Μία φορά τη βδομάδα, μάλλον Παρασκευή βράδυ. Θα βγαίνουμε για να τα λέμε και μέσα από το διαδίκτυο. Με εικόνα, με βιντεάκια, με εικόνα κτλ. Με διάφορα. Ωραία. Πρώτο Θεός. Έτσι για το κέφι μας δηλαδή και για το χαβά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πόντιος Αλεξανδρούπολη. Άλα ρε μπαμπή. Καλώς τον Ακρίτα. Τι γίνεται ρε φίλε, για πες. Καλά, μια χαρά. Κωστή, ο ΠΑΟΚ θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Η επανάσταση έγινε όταν πλήρωσε τα χρέη ο πρόεδρος. Τεράστια στιγμή αυτή. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν το ατσάλι, όσο το σφυριλατίζει τόσο πιο πολύ δυναμώνει. Σωστό. Οι άλλοι μεταγραφές τύπου Φαφούτοβιτς τις παρουσιάζουν λες και είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο. Πραγματικά. Αυτή είναι η πολιτική τους. Πραγματικά. Όποιον παίκτη και να τους φέρει θεωρούνται πλήρης στις γραμμές και όλο αυτό περνάνε προς τα έξω. Νομίζω ότι τον πήχε ο Μαουρίσιο, τον έβαλε μόνος του. Όταν δεν είναι κίνητρο όχι μόνο το οικονομικό, αλλά το ότι θα παίξεις Europa Link. Άρα λες, πάω εκεί που με παίρνει. Πάω στην ομάδα που με παίρνει. Καμιά ομάδα δεν εγγυάται χρόνο συμμετοχής. Γιατί
Πού υπάρχει αυτό, δηλαδή χρόνο συμμετοχή. Μικραίνει ο σύλλογος όταν υπόσχεται τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί κανένας, αν έχει ζητηθεί τέτοιο πράγμα από τον Βιερίνια ή τον Μαωρίσιο, βάζουμε ένα αν. Κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί, ειδικά όταν είσαι 34 στα 35, όταν προέρχεσαι από μακροχρόνια αποχή και τραυματισμούς, ότι θα έχεις τη φανέλα στο σπίτι σου. Παιδιά, τότε γεια σας. Δεν υπάρχει. Ο φίλαθλος υποστηρίζει, θα είμαστε στις επάλξεις ανά πάσα στιγμή εδώ. Σκεφτόμαστε εμείς σε κάθε αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ. Είμαστε 2-3 άτομα, λέμε να πάρουμε τα μάτια μόνο και μόνο να θέλουμε να αναπνεύσουμε τον αέρα της Τούμπας. Βόλτες κάνουμε από γύρω, την Αλεξανδρόπολη. Κάνουμε βόλτες που εμείς που εμείς σε όποιο μάτσο ερχόμαστε είναι σαν να ερχόμαστε εκτός έδρας από το 80. Το 80 ήρθα πρώτη φορά στην Τούμπα, 12-13 χρονό, Κώστα. Και χωρίς Εγνατία οδό. Χωρίς Εγνατία. Πηγαίναμε στην Άουσα σε ένα ξαδερφάκι που ήταν στη πυροσβέστης, πρώτο μου ξάδερφο, και είπα το γαμπρό μου και την αδερφή μου και με πήγανε στην Τούμπα με τον ανεψιό μου μόνο και μόνο από τις σιδερένιες πόρτες της θύρας 8, τις σιρώμενες, και είδα τα μπέκ που ποτίζανε. Αυτό φίλε. Αυτό τα είναι ΠΑΟΚ. Τα πες, το πότε είσαι γεννηθής? Το 68. Το 68, μάλιστα. Γι' αυτό λες το 80. Μάλιστα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Εγώ γι' αυτό είμαι ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει αυτό. Κάτι είπε στην αρχή για τα χρέη, έτσι δεν είναι? Να θυμίσω λίγο. Ακούστε λίγο. Я хочу вам передать уже платеж. Θα ήθελα να σας παραδώσω την καταβολή. И сказать, что мы эту долгую эпопею завершили. Και θέλω να δηλώσω ότι επιτέλους έχουμε ολοκληρώσει αυτή την αρκετά πολύχρονη διαδικασία. Мы сегодня перевели 10.886.000 евро. Σήμερα έχουμε καταθέσει στην εφορία 10.880.000 ευρώ. 886.000. Του φαγε ένα εξαχίλιαρο. Ο ΠΑΟΚ είναι ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός. Αυτό. Εγώ τα βάζω αυτά. Να φρεσκάρουμε λίγο. Να το υπενθυμίζουμε βασικά στους αντιπάλους, στους εχθρούς κυρίως. Αλλά και σε μερικούς δικούς μας που... Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, με ηρεμία να δουλέψουν. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και υγεία. Φιλιά! Γεια σου Μπαμπίνο! Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Διάλειμμα δεν κάναμε. Γεια σας! Ναι! Παρακαλώ! Ναι! Όχι, πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας! Παρακαλώ! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ! Εντύπωση Γιώργο, διεθνή καριέρα! Σάλα. Έλα ρε Γιώργο! Έλα ρε Γιώργο! Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνει η φαντασμαγορική Ουψάλα? Πώς ζείτε εκεί πέρα ρε φίλε στο Βορρά να πούμε? Πώς περνάνε οι νύχτες? Οι νύχτες πάρα πολύ καλά. Οι ημέρες ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Έτσι. Η θρηλυκή Ουψάλα. Έχω μία ερώτηση. Βεβαίως. Όλο και όλο. Ναι. Έτσι. Τι ώρα φεύγεις εσύ από το σταθμό? Εξαρτάται από τη μέρα. Αν υπάρχει κάποιο ραντεβού μετά, σήμερα 10 και 5. Όχι ρε γα. Γιατί θέλουμε κάτι, τι? Πες μου. Είμαι Θεσσαλονίκη. Έλα, και ήρθα να έρθω να σε δω. Έλα ρε γα. Αλλά δεν σε προλαβαίνω 10. Έλα. Έχω ένα ραντεβού 10:30 στην Τούμπα κιόλας. Ναι. Οπότε πρέπει να φύγω σφαίρα. Έχω παρκάρει και στο διάολο τη μάνα. Το γήπεδο της Τούμπας ας πούμε λέει στις 11, στις 12. Στις 12. Ωραία. Θα συναντηθούμε έξω από τη θύρα 1 στις 12 η ώρα. Στην μπουτίκ στις 12. Στην μπουτίκ στις 12. Ωραία. Στην μπουτίκ στις 12. Έγινε. Έγινε. Τα λέμε τα υπόλοιπα εκεί. Έγινε ρε Ουψάλα. Φιλιά. 12 στην μπουτίκ. Θα φοράω καπέλο με φτερά να με γνωρίσεις. Άντε. Φιλιά. Αυτό ακριβώς. Και εγώ ένα κόκκινο. Και εγώ ένα κόκκινο μαύρο τριαντάφυλλο. Γεια. 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 Λοιπόν. Διαλυματούμε και επιστρέφω. Α, γρήγορα δεν κάναμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Για το μάτς της Κυριακής, εννοείται θα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Ζωή να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε. Ανοίγουμε τις γραμμές, θα μιλάμε. Έχουμε να κληρώσουμε και ωραία πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Να ξέρετε, πάντα έχω το νου μου πώς θα δώσουμε από τραπέζι μέχρι κλιματιστικό. Από φαγητό και τσιτσί και κρέατα μέχρι τηλεοράσεις. Εννοείται, το μυαλό μας είναι εκεί. Πάμε, πάμε να μην περιμένετε άλλο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι.
Ρε μάλια. Ρε μάλια. Παλιωτόμαρο. Το νου σας ρε μάλια. Για πες αγοράκι. Δεν μου λες. Βεβαίως. Δεν μου λες νέα ρε. Δεν σου λέω. Πόσοι φύγανε από την ομάδα? Πόσοι? Αρκετοί. Ναι. Θέλεις νούμερο? Ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, έφυγε ο Λιμνιός, ο Πέλκας, ο Στόχο, ναι. Ο Λάμπρου. Κοίταξε, δεν μιλάω για τις μεταγραφές. Δεν μιλάω για τις μεταγραφές, έτσι. Ναι. Ο Λάμπρου πήγε δανεικός. Ναι. Για αυτούς που φύγαν από την ομάδα. Που τελειώσανε, λέω. Οριστικά εννοείς. Α, ο Στόχ, ο Βέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο, ο Βιερίνια. Βιερίνια. Λοιπόν, δεν βάζουμε, είπαμε, Πέλκα και Λιμνιό μέσα, γιατί αυτοί έφυγαν από μεταγραφή. Δεν μιλάω για μεταγραφές. Ναι. Για πες μου λίγο. Πες μου λίγο. Ναι. Είναι καμιά 160 χρόνια περίπου αυτή. Οι τέσσερις. Η αλήθεια είναι ότι ηλικιακά έπεσε ο μέσος όρος. Βεβαίως. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. 150 χρόνια. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε για την προσφορά του, αλλά δεν βάζω κανέναν πάνω από τα τέσσερα. Καλά τώρα. Κανένα. Εννοείται, φίλε. Μα κανένα. Εννοείται. Έτσι. Και ακούω ορισμένους που ειδικά ένας προχθές οριότανε. Σάλε κομπή βέβαια. Οριότανε. Φέρ' τον πίσω και κάνει καράνε. Όχι παιδιά, με κλάματα και... Τούγωσε 900 χιλιάρικα και είπε όχι. Δεν λες ρε παιδιά. Εγώ άμα μου τα βάλεις, άμα τα βάλεις σε τα λιράκια αυτά τα 900 χιλιάρικα, εγώ μέχρι να τα μετρήσω θα βγω στο σύνταξη και θέλω 14 χρόνια. Μην μπαίνεις καν στη διαδικασία. Και θέλω 14 χρόνια ακόμα για να βγω στη σύνταξη. Δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη βρε. Ποια σύνταξη? Να τα μετρήσω μόνο. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν και λένε, τι δώστα ρε. Τι δώστα. Όχι, εμένα με ενοχλεί, Παύλε μου επιτρέπεις, και είδα και σε διάφορα μηνύματα μία κλάψα, μία σχεδόν... ένα παρακαλετό. Έφυγε και θα καταστραφεί ο ΠΑΟΚ. Τι λέτε ρε παιδιά. Εις το επανειδήν, σε ευχαριστούμε, αλλά αυτό το εσύ, εσύ και τίποτα άλλο μετά δεν υπάρχει παιδιά, το καταλαβαίνετε έτσι. Είπαμε, εις το επανειδήν. Όταν έφυγε, πρόπερσι όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς που σου φέρε και 10. Έτσι. Ακριβώς, ένας από τους μεγαλύτερους παστελωτές που είχαμε. Και σε γλίτωσα από το FFP. Και σε γλίτωσα από το FFP. Πρόπερσου που σου έφερε τα 10 ο Πρίγιοβιτς, καταστραφήκαμε. Όχι ούτε βέβαια. Και τώρα θα καταστραφούμε. Μα έφυγαν έτσι, τεράστια ονόματα. Ίσα ίσα θα βγουν νέα παιδιά, έτσι, και θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία η ομάδα, μεταπολιτική αξία. Το τρένο έφυγε, φίλε. Θα ξεκαθαρίσουμε. Είναι τρένο αυτό. Εδώ που είμαστε είναι λίγο. Είναι τρένο, είναι γιατί είμαστε ακτέλ τώρα. Εδώ και εδώ έχει τρένο. Όντως έχει τρένο. Τρένο θα πάει η ομάδα, να ξέρετε, τρένο. Α, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Άκουσα και του φίλου του Ναεξή που βγήκε και είπε θα πάρω το Βιερίνια και θα πανηγυρίσει το. Θα υπογράψει δίπλα στην τέτοια. Ναι. Δίπλα στο χάρτη. Είναι ακριβώς πίσω. Πρόσχε να μην είναι από πάνω σου. Πίσω σου δεν πειράζει. Από πάνω σου μην περάσει. Από πάνω μου δεν περνάει. Έχω περάσει τις γραμμές. Λοιπόν... Φοβερό το εφέ. Εκεί. Γι' αυτό λέω. Άμα το δω και αυτό ρε παιδιά, να υπογράψω το Σακόφ δίπλα στο τέτοιο. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Ότι είναι αυτό ρε. Ότι είναι αυτό ρε, αλίμονο παιδιά. Γι' αυτό είπα, έχει σημασία που θα πάει ο αρχηγός. Γιατί έχει σημασία. Σε ένα πανηγυρισμό έδειχνε το σήμα. Δεν το συζητάω. Σε ένα πανηγυρισμό έδειχνε το σήμα. Έτσι. Αλλά μην τρελαθώ. Είπαμε, ούτε είναι ίδιο, ούτε είναι το ίδιο. Βάλει και κάτω από το σήμα ένα 200 ρε παιδιά. Λοιπόν, ας βάλω και κάτω από το σήμα ένα 200. Ας μην λέμε πριν δούμε. Συμφωνούμε σε αυτό? Αν το κάνεις αυτό τότε θα. Συμφωνούμε Παύλε? Όχι.
Δεν με ενδιαφέρει. Παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ συνεχίζω. Παρακάτω. Έτσι ακριβώς. Και στο επανειδήν. Αυτό που είναι φίλοι θύρα παρακάτω. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Θέλει να έρθει την ομάδα σε ένα πόστο τέτοιο να προσφέρει. Ναι. Όπως έκανε ο Γκαρσία. Γκαρσία και σε χαλεπούς καιρούς έβαλε την υπογραφή του, το σε έδωσε το συμβόλαιο και λέει βάλτε το ποσό. Βάλε ό,τι θες. Αυτό εγώ θα έκανα στες του Αντρέ. Το είπα πριν ξεκινήσει όλο τον Νταβαντούρη. Και πρόσεξε, εκείνος το έκανε στο Βρίζα, δεν ο Ζαγοράκης τότε. Ζαγοράκης ήταν. Ζαγοράκης. Α, θυμάμαι καλά. Ναι. Έτσι. Εποχές δύσκολες. Δύσκολες. Δεν το έκανε στο Σαββίδη. Ακριβώς. Ο Σαββίδης τον εξαγιό του. Δεν θα έβγαινε χαμένος. Παύλε, αν το έκανε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι στάνταρ. Πάμε αυτό παρακάτω. Είναι στάνταρ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έγινε. Για να μην κάνω εκπομπή. Ναι, που έκανες. Εγώ θα θυμίσω το μότο της ομάδας. Εμείς μαζί για μια ζωή. Φίλε. Γεια στο στοματάκι. Για μια ζωή. Έτσι. Δεν έχει δύσκολα και εύκολα. Η ζωή τα έχει όλα μέσα. Έλα. Εντάξει. Έτσι. Η ζωή τα έχει όλα μέσα. Αυτό να το σκεφτούν ορισμένοι. Έτσι. Δεν λέει μαζί στα χαρούμενα μόνο και στα ευχάριστα. Φιλιά, μπράβο, γι' αυτό λέμε ζουμουσού. Μεγάλες στιγμές λέμε, δεν λέμε χαρούμενες. Γεια σου Παύλε. Και στις δύσκολες. Σε ευχαριστώ. Και φιλιά. Με όλους τους προπονητές. Φιλιά. Γεια. Πάμε εδώ. Τέλος παιδιά, αυτοί που είναι μέσα οι τέσσερις. Καλημέρα σας. Μην καλείτε άλλο. Ναι. Μήπως γνωρίζετε έλα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι οπαδοί αλλά και οι ΠΑΕ από εδώ και πέρα. Για πες. Να κοιτάξουμε μπροστά, Κωστή. Το πίσω δεν φαίνει το τίποτα. Το μπροστά φαίνει. Ναι, δεν ξεχνάμε κάποια πράγματα, εννοείται. Δεν ξεχνάμε τι είμαστε και πού είμαστε. Φυσικά. Αλλά κοιτάμε μπροστά. Το ποιοι θα φύγουν, με τον τρόπο που θα φύγουν, δεν πρέπει να μας απασχολεί πλέον. Okay. Κάποιοι μας απασχολούν λίγο παραπάνω, βλέπε Βιερίνιο, γιατί έκανε πολλά για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ξεκάθαρο. Κανένας άλλος. Ξεκάθαρο, παιδιά. Και ότι ο ένας πήγε στην ΑΕΧ, ο άλλος πήγε στο Βάζελο, δείχνει πόσο μεγάλο είναι ο ΠΑΟΚ. Πάρτε το χαρτί τέλος και κοιτάξτε μπροστά, όχι πίσω. Με αυτούς που έχουμε, με αυτούς θα προχωρήσουμε, αυτοί θα φέρουν νέους τίτλους. Αν φέρουν, πόσους θα φέρουν, δεν ξέρω. Αλλά με αυτούς. Σωστό. Σωστό. Μην κοιτάμε πίσω, παιδιά. Τέλος. Ναι, οκ, φύγανε. Επιτέλους να μάθουμε όλοι το ποδόσφαιρο είναι επάγγελμα για κάποιους. Για όλους σχεδόν. Κάποτε ήταν η φανέλα. Μόνο. Που παίζανε μόνο για ένα χαρτζιλίκι. Εντάξει. Όλα τα άλλα είναι χρήματα. Και από τη στιγμή που είναι χρήμα. Είναι τα πάντα. Έτσι. Έγινε Μανώλο. Φυσικά όπου πάει ο Βιερίνια ή αν δεν πάει τελικά δεν ξέρει κανείς. Έτσι. Ναι. Ανάλογα που θα πάει θα πειράξει τον καθένα. Εννοείται. Αλλά νομίζω όμως ότι δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτός ο παίχτης. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε. Το τι θα γίνει θα φανεί. Απλά όμως πρέπει να κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω. Σωστό. Το πίσω δεν το θέλει κανένας. Σωστό. Ό,τι έγινε, με τίτλους που πήραμε αυτά, όταν ήμασταν έτσι κοστοί που φεύγαν οι παίχτες για το τίποτα, το έχουμε ξεχάσει. Που κοντέψαμε να διαλυθούμε τελείως, το έχουμε ξεχάσει. Όχι βέβαια. Έχουμε αυτόν που μας οδηγεί στην κορυφή και μας έχει οδηγήσει. Έγινε Μανώλος, ευχαριστώ. Φύγαν και τότε, παίχτες θα φύγουν και τώρα. Γεια σου Τσουκνίδα. Έγινε κοστοί. Bye. Πάμε εδώ. Ναι. Εδώ. Καλημέρα. Εδώ. Τελευταίος. Παρακαλώ. Κωστή. Καλώς τον. Εσύ κλείνεις. Τρεις έριξες. Τρεις έριξες. Έλα. Είναι που έχω καλό σούτ από μακριά ρε φίλε γι' αυτό. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο το παρατσούκλι πιστεύω. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Όλυμπος υδροποτάμου φοράει τα παρόμοια ρούχα με την Μπαρτσελώνα. Σίγουρα το πέρδεμα έγινε εκεί. Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να το. Εντάξει. Ναι, δεν μπορώ να το. Να πω λίγο κάτι, να το πω λίγο ο Παύλος. Να πεις, Άγγελε.
160 χρονών και οι τέσσερις, ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτοί οι τέσσερις είχαν κοντά στα 5 με 6 εκατομμύρια συμβόλαιο σύνολο. Μίλησε για την ηλικία τους μόνο και όχι και για τα χρήματα βέβαια. Ναι, τα χρήματα που παίρναν αυτοί οι παίχτες, εντάξει, είναι λαφρώνουν το μπάτζετ. Και φυσικά δεν μηδενίζουμε ποτέ τον Βερίνια. Σε καμία περίπτωση. Κανένα, ούτε αυτά που πρόσφερε ο Μαουρίσιο. Έτσι, σε καμία περίπτωση, έτσι. Ο Βέρμπλουμ, τι να πούμε. Μα τι να πούμε για τον Βέρμπλουμ, τι πρόσφερε ο Βέρμπλουμ. Ένα παιχνίδι έπαιξε, τραυματίστηκε και καληνύχτα σας. Παιδιά, οι περιπτώσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν τζουβαλιάζουμε. Άλλο Βιερίνια, άλλο ο Μαουρίσιο, έτσι. Άλλο ο Βέρμπλουμ, άλλο ο Χατσερίδης, άλλο ο Λεβέκ, έτσι. Άλλο ο Μάτος, άλλο. Έχει παιδιά ο καθένας, είναι διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Άλλο ο Μουλέν, βέβαια. Ο Μπρίκιτς. Κατάλαβες. Ο Μουλέν είδες που θα παίξει. Σε ερασιτεχνικό. Σε ερασιτεχνικό. Καλά, το ότι έχουν γίνει εγκλήματα, παιδιά, έγιναν εγκλήματα, γι' αυτό ο μεγάλος κάποια στιγμή είπε, παιδιά, τέλος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό. Και όχι το πω μεγάλος, ο οποίος θα συνέχιζε ο άνθρωπος να δίνει τα λεφτά του τα ωραία, το είπε η UEFA. Παιδιά, τέλος, τη σπατάλη. Αυτό είναι. Άμα δεν μπορείτε, συμμορφωθείτε. Με το ζόρι, φίλε. Financial fair play, αυτό είναι. Υπάρχει μερίδα που δεν έχει καταλάβει που φτάσαμε πόσο κοντά. Χωρίς να σημαίνει ότι τα κάνει όλα σωστά. Κινδυνεύουν με τιμωρίες Manchester City, Manchester United, Liverpool, το ένα από εδώ, Paris Saint-Germain. Με τα λεφτά από πίσω σου. Δεν μπορείς να χώνεις συνέχεια. Πρέπει να κάνεις και ένα προγραμματισμό. Άγγελε, βάλε επίλογο. Κάνε επίλογο, εσύ κλείνεις. Ο Βερίνια μας έχει αποδείξει ότι δεν θα πάει κάπου αλλού, γιατί πολλές φορές όταν ήταν στη Γερμανία προσπάθησε να τον πάρει ο Ολυμπιακός και είπε εγώ ποτέ δεν πάω στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά σε κανέναν από αυτούς τους τρεις. Και δεν πρόκειται να πάει, αν πάει στην ΑΕΚ, δεν πρόκειται να φωτογραφηθεί μπροστά στο πρωτάθλημα, έτσι. Ο ψώμεθα που λένε. Φιλιά πολλά! Γεια σου Άγγελε, ζούμου σου αδερφέ μου. Κλείσαμε. Έρχονται Κόλκας Μπατμανίδης. Μένετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο όλη μέρα. Το πρόγραμμα, θυμίζουμε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η πεντανόστιμα και εκλεκτά, σπάει τον όρκο αιώνιας εποχής από το κρέας, ο Τιβετιανός μοναχός με τον που μπαίνει μέσα και του έρχεται η μυρωδιά από την παντσέτα και το σουβλάκι και το σουτζουκάκι. Φυσικά, Φυτάς, καυσόξυλο κορυφαίο στην πόλη, Όλγας 206. Θυμίζω στη Λαδόκολα 705-750 τη Λιβεριά με απόσα τραπέζια και ο Φυτάς με το κορυφαίο κούτσουρο στην πόλη, Όλεγας 206. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8, πρώτο Θεός. Ζουμουσού λέμε, bye, 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 bye.